just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Ήσουν πάρα πολύ αυτά. Δεν ακούστηκα στην αρχή γιατί, τι ξαφνικά είναι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα σκηνοθετικά, τα τερτύπια μας εδώ πέρα. Λοιπόν, και γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μετά τον πρόλογο. Και πιο χριστουγεννιάτικη σήμερα δεν γίνεται για κανένα λόγο. Το δέντρο μας το είδατε. Άτο, είναι εδώ. Περίμενε. Το δέντρο. Δεν είναι πολύ τρανό, αλλά θα τρανέψει που θα πάει. Με την εκπομπή, έτσι θα ψηλώσει λιγάκι. Έχω ντυθεί σήμερα και εγώ σαν την Αγία Τράπεζα μες στα χρυσά. Σου λέει πανηγυρικότατη ατμόσφαιρα σήμερα. Και τι μου κάνετε. Εμείς καλά είμαστε εδώ πέρα, τα ίδια τα γνωστά. Μέχρι τη μία, done, θα είμαστε εδώ μαζί. Και μια και δυο και τρεις, σου λέει, γκαβώθηκε γυναίκα τελείως. Και έβαλα το γυαλί. Σήμερα πολύ δασκαλέ θα είναι το πράγμα, γι' αυτό προσοχή. Τι άλλο ήθελα να πω. Οι διαδικασίες οι γνωστές πάντα. 2-11-55-55-37 και 5-38. Και περιμένω το πρώτο ντριν εναγωνίως φυσικά. Επίσης, να δω τη σελίδα μου στο Facebook. www.facebook.com/ninasnight. Αυτό παίζει όλη μέρα, όλη νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Η ατάκα. Η ατάκα, άλλαξε η ατάκα, γιατί η νύχτα θέλει έρωτα βρεσής. Και ποιος είναι ο τυχερός, ποιος την είπε αυτήν την ατάκα, δεν ενθυμούμε. Αλλά αν θυμίστε εσείς, θα ήθελα πάρα πολύ να βγει ο υπερτυχερός που η ατάκα του μπήκε στον τοίχο μου και να πει «Εγώ είμαι Νίνα, thank you». Επίσης, τι άλλο ήθελα να πω σήμερα. Ήθελα να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την κινητικότητα γενικότερα στη σελίδα και να σας πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα αυτό καθόλου, αλλά δείχνεται έτσι μεγάλη αγάπη και γενικά το όλο το κόνσεπτ με τις ατάκες που τρέχει συνέχεια μου αρέσει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Και γενικότερα θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη που δείχνετε στην εκπομπή. Από την πρώτη κιόλας μας φορά. Πριν κάτι εκπομπές, κάμποσες. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Για όλα αυτά, ρε παιδί μου, τη στήριξή σας και μπύρι. Επίσης, χαίρομαι και πάρα πολύ, να ξέρετε, που έτσι το κόνσεπτ της εκπομπής μας έχει εμπνεύσει και άλλους να κάνουν τέτοιες εκπομπές παρόμοιες. Ναι. Έτσι, τον ανθρώπινο πόνο. Για τον ανθρώπινο πόνο, μάλλον. Συγκεκριμένα, μόλις πριν λίγο ενημερώθηκα για μια ραδιοφωνική εκπομπή που θα ξεκινήσει εντός λίγων ημερών και θα είναι τέτοιου στυλ. Και αυτή έτσι με τα μεσονυχτίως θα παίρνουν τηλέφωνο ο κόσμος για να λέει την πίκρα του και τον καημό του, βρέσει αδέρφια. Βέβαια, είναι που μάθει κανείς. Δηλαδή, Nina's Night δεν γίνεται. Εμάς ξέρετε, εμάς εμπιστεύεστε και σας αγαπάμε πολύ γι' αυτό κι εμείς. Λοιπόν, και νομίζω ότι υπερπλάτιασα πάλι. Τι να κάνω, να πάμε στο τραγούδι κλειδί νούμερο 1. Για να πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα. Πάλι πολλά, μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Θέλω να ξεχάσω, μα δεν βρίσκω κρασί. Να θολώσω, να φύγεις από τα μάτια μου εσύ. Και τι φταίει και το νεράκι που δεν πίνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Στο σκοτάδι που φαίνεται
βάλω φωτιά. Και δε φταίει αυτό το σπίρτο που δεν σβήνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Πάλι μακριά γράφω μόνο δυο λέξεις κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, μα δεν γίνεται. Και τότε τι κάνεις εσύ, βρεσί, τι κάνεις, μεγάλη ιστορία, αλλά θα την αναλύσουμε σήμερα. Σήμερα θα πούμε λοιπόν για τις σχέσεις που έχουν τελειώσει και είσαι τώρα εσύ στη διαδικασία της απεξάρτησης. Και τι να κάνεις, που τον σκέφτεσαι και κλαις, που τη σκέφτεσαι και χτυπιέσαι, που τους έχεις πρίξει όλους και δεν μπορούν να σε ακούνε άλλο, να μονολογείς και να βαριγκουμάς οι φίλοι σου, αλλά σου έχει μείνει η Νίνα. Οπότε πάρε τηλέφωνο την Νίνα και πέσει στον καημό σου, ναι. 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 Καλημέρα στην χαριτωμένη μας Νίνα. Καλημέρα στη συνήθεια καλησπέρα που έγινε αυτό, λατρεία. Να μην τα χαλάσουμε. Καλησπέρα εκεί, συγγνώμη. Καλησπέρα εδώ, καλημέρα εκεί. Κύριε Πολ, Νίνα, έχετε γίνει παράδοση σε αυτή την εκπομπή και πόσο χαίρομαι κάθε φορά που ακούω τη γλυκιά σας τη φωνούλα. Σου υποσχέθηκα την καλημέρα μου. Γιατί όταν βλέπω τα νιάτα σε τέτοιους πρόοδους, πρέπει να κάνω comment ότι έτσι πρέπει. Λοιπόν, γι' αυτό το υποσχέθηκα, κάθε μέρα θα σου τηλεφωνώ, αλλά, όποτε είσαι στην εκπομπή, αλλά δεν θα κρατώ το χρόνο πολύ, γιατί τα νιάτα θέλουν να μιλήσουν στα νιάτα. Πολύ σωστά, αλλά έχουμε πει ότι πάντα θέλουμε τον κύριο Πολ να μας παίρνει τηλέφωνο και να μας λέει την άποψή του για τα θέματα που εξετάζουμε κάθε φορά. Να μας λέτε έτσι αυτά τα ωραία που λέτε κάθε φορά, σε κάθε εκπομπή. Νίνα, ευχαριστώ. Θα σου πω όμως κάτι. Το τραγούδι που άκουσα προηγουμένως δεν σας ήταν άρεσε? Κάτι που μου θύμισες και εμένα το χτες. Καλά, δεν είναι και τόσο παλιό, κύριε Πολ. Τα ζωμάτα, δεν είναι παλιό για το τραγούδι. Μου θύμισες το χτες το δικό μου. Άφησα ένα ρομάντζο τότε εκεί, μεγάλο, τότε με το όνομα που, Κατίνα, που τελικά παντρεύτηκα Κατίνα και τελικά δεν λέω άλλο τίποτα. Κύριε Πολ, αλλά... να σας πω, γενικά στην εκπομπή έχετε αναφέρει πολλές φορές ότι είναι ο κύριος Πολ και οι Κατερίνες του, ότι η ζωή σας ήταν γεμάτη έτσι Κατερίνες. Πού το αφήσατε αυτό το ρομάντζο όμως? Το άφησα στον Πειραιά. Α, και τι ρομαντικό. Στο παλαιό Φάλιρο, για να είμαι ειλικρινής. Στο παλαιό Φάλιρο. Τότε είχατε, ήταν μεγάλη η ιστορία σας με την Κατερίνα αυτή. Πολύ μεγάλη ιστορία από την Κατερίνα μου. Χρόνια, πολύ μεγάλη, αλλά οι συνθήκες ήταν τέτοιες τότε που δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει ο γάμος. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Εν τω μεταξύ είναι... μια ιστορία που δεν περιγράφεται με τα λόγια τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι με λίγα λογάκια. Έφυγα, ήρθα σε μια άλλη χώρα. Οι συνθήκες τότε ήταν τέτοιες που βρήκα μια άλλη Κατίνα που δεν το ήθελα να προχωρήσει τόσο πολύ, αλλά βλέποντας την άλλη Κατίνα, χορεύοντας δύο χορούς σε μια συγκέντρωση, μεγάλωσε κάτι και εκεί. Αλλά εν τω μεταξύ η άλλη Κατίνα παντρεύτηκε εδώ και αυτό με ευχαρίστησε πολύ. Κατίνα! Από Κατίνα σε Κατίνα, κύριε Πολ. Από Κατίνα σε Κατίνα. Εν τω μεταξύ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο το Κατίνα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω την ιστορική μου σημείωση. Το Κατινάκι στα τουρκικά σημαίνει μικρό κοριτσάκι.
Χειροκρότημα δεν έχω εγώ τώρα. Είπα κάτι τόσο συνταρακτικό. Γιατί κύριε Πολ, εμείς εδώ πέρα έχουμε και γνώσεις. Έχουμε και ένα επίπεδο και ένα υπόβαθρο. Oh, well. Τι να πείτε κι εσείς κύριε Πολ μου. Ναι, τι να πω κι εγώ κούκλα μου. Λοιπόν, άκουσε ένα κούκλα μου. Του εύχομαι καλή εκπομπή. Είσαι διενέστατη, είσαι εξαιρετική. Δεν υπερβάλλω τίποτα. Καλή πρόοδο και θέλω να σε δω έτσι με το χαμόγελο σου πάντα, να μην στο πάρει κανένας αγενής. Okay? Ποιος να μου το πάρει κύριε Πολ, δεν το δίνω με το χαμόγελο. Ξέρεις, καμιά φορά τυλιγόμαστε σε ρομάντζα που για λίγο χάνεμε το χαμόγελο σου, να βρούμε κάτι άλλο πιο καλύτερο. Κύριε Πολ, πάντα είναι τόσο στοχευμένα αυτά που λέτε. Γιατί αυτό μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, το γεγονός ότι μπλέκουμε σε καταστάσεις που μας κάνουν να στεναχωριόμαστε, που μας κάνουν να χάνουμε την ουσία και να χάνουμε αυτό που είμαστε. Και σε αυτές τις καταστάσεις φυσικά, τι λέμε κύριε Πολ, λέμε όχι. Μπράβο. Χρήστο. Το σχολείο της ζωής, στο σχολείο της ζωής μαθαίνεις πολλά, Νίνα. Ίσως να με θυμηθείς, ταξιδεύοντας στον δρόμο της ζωής σου, τα λόγια αυτά που σου είπα προηγουμένως. Έτσι είναι κύριε Πολ, γενικότερα ναι. Όσες γνώσεις και να έχεις, εγκυκλοπαιδιακές ή πανεπιστημιακές ή γενικότερα, ξέρω εγώ, γνώσεις, νομίζω ότι η πρακτική εξάσκηση σε κάποια πράγματα και το πόσο έχεις τριγυρίσει και το πόσο έχεις έρθει, με πόσες καταστάσεις δύσκολες έχεις έρθει αντιμέτωπος, είναι πιο ισχυρές αυτές οι γνώσεις. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι το Πανεπιστήμιο του Πεζοδρομίου. Ακριβώς. Πολύ βασικό. Λοιπόν, γιατί... Μίνα, καλή σου μέρα, κούκλα μου. Με κλείνετε. Καλησπέρα εκεί και καλή εκπομπή. Το chat. Συγγνώμη. Για το chat, δεν θα πείτε σήμερα. Έχετε, κύριε Πολ, έχετε συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Σε υπερευχαριστώ που μου το θύμισες. Καλημέρα, λεβέντες μου και κούκλες μου εκεί πέρα. Εννοείται, σας καλώ κούκλη, μην παραξηγείτε προς Θεού. Απλούστατα είναι οι κοπέλες που μιλάμε συχνά εκεί πέρα. Και χαίρομαι να είμαι πάντα μαζί σας στο chat. Καλή σας μέρα. Κύριε Πολ, κύριε Πολ. Κύριε... Να συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί του στο chat. Μία ερώτηση, μέρα, κύριε Πολ. Δεν με ακούει Μάλιστα. ο κύριος Πολ σήμερα. Με ακούτε? Σας ακούω, σας παρακαλώ. Το chat έχει ιστορική αναδρομή. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι από παλιά το chat. Τα άτομα που μπαίνετε στο chat, εδώ τη ζούγκλα, μπαίνετε χρόνια. Of course, yes. Μπαίνετε χρόνια. Δηλαδή είστε πολύ θαμώνες στο chat. Ναι, μου έχει κάνει και να... αυτό πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι. Ευχάριστη φυσικά. Νίνα, θα σου πω κάτι να γελάσεις τώρα. Θα το πω και στο πιο, όπως το πω ο Κυριακός στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Αλλά θα σου πω κι εγώ όμως κάτι τώρα. Ζήτησα από ορισμένους φίλους στο chat να μου δώσουν τηλέφωνο, να συγκεντρωθούμε μια παρέα, καλεσμένη δική μου, εγώ να πληρώσω τα έξοδα, και μου λένε δεν δίνουμε τηλέφωνα, δεν εμπιστευόμαστε τηλέφωνα. Άκου να δεις πώς με βλέπανε από εκεί όλοι αυτοί οι φίλοι στο chat. Και το λέω να τα ακούσουν. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πολ, καλημέρα, φιλάκια. Μπαμπάγια. Γεια σας. Ορίστε λοιπόν που είπε και ο κύριος Πολ τώρα τον καημό του και το παραπονό του και γιατί του το κάνατε αυτό του κύριου Πολ, αν είναι δυνατόν, δώστε τα τηλεφωνά σας να κανονίσετε, να κάνετε ένα πάρτι όλοι μαζί, να μαζευτείτε τα παιδιά του chat. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου τον πικραίνετε τον κύριο τον Πολ, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και επανέλχομαι μετά τη συζήτηση μου με τον κύριο Πολ, που έχει γίνει πραγματικά αγαπημένη συνήθεια σε όλες μας τις εκπομπές. Και συνεχίζω με το θέμα το σημερινό. Το θέμα το σημερινό, λοιπόν, είναι, έχει πολλές διακλαδώσεις. Λοιπόν, και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι θέλω να ασχοληθούμε όχι μόνο με το πώς ξεπερνάς μία σχέση, ρε παιδί μου, που την έχεις χρόνια, που έχεις ένα δεσμό στον οποίο έχει συνηθίσει και ξαφνικά, είτε για το χύψη λόγο, ξέρω εγώ, χωρίζεις και πώς αντιδράς και πώς αντιμετωπίζεις τότε τα πράγματα, αλλά θέλω να ασχοληθούμε και με το γεγονός το ότι υπάρχει σχέση, είναι χρόνια κατάσταση, αλλά ο δεσμός έχει γίνει επίδεσμος και εσύ άλλο δεν μπορείς, αλλά επειδή η συνήθεια
δυστυχώς γίνεται λατρεία και λατρεία, η λατρεία έχει και αρνητική σημασία κάποιες φορές, τότε δεν ξέρεις τι να κάνεις. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια, παιδιά. Πολλές σχέσεις έχουν αρχίσει έτσι θετικά και αούα και πάρα πολύ ρομαντικά και μέσα στα μέλια και μέσα στις ζάχαρες και όλα αυτά τα υπόλοιπα τα παχυντικά. Αλλά κάποια στιγμή καταλήγουν στη ρουτίνα, καταλήγουν στη συνήθεια και καταλήγουν στον οχαδερφισμό και πού να τρέχεις τώρα και πού θα βρω άλλο να μ' ανέχεται και πού θα βρω άλλο να μ' αγαπάει και πού θα βρω τον έναν και πού θα βρω τον άλλον. Το βρήκα εγώ το τηλέφωνο το επόμενο, οπότε για ρίξ' το. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Για την εκπομπή σας, αγαπητή Νίνα. Σας ευχαριστούμε. Τι ζουνίτσα είστε εσείς. Σας φάνε πολύ αυτά τα γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε κάτι αναπόφευκτο. Ήτανε και πολύχρωμα θα σας πηγαίνανε διάφορα χρωματάκια. Πόσα χρωματάκια αγαπητή να βάλω σήμερα. Έχω γίνει... κοκκινάκι να πάει με τον έρωτα και τη νύχτα πίσω σας. Σας αρέσει η καινούργια μας η πλάτη. Πάρα πολύ. Ωραία. Και εμένα μου αρέσει. Ποια είστε? Είμαι η Φοφό. Φοφό, Φοφόκα, όνομα και πράγμα είστε, μες στη γλύκα, σαν ζαχαρωτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο χρονών είστε, γλυκούλα? Πρέπει να πω. Δεν θέλετε? Λίγο. Είστε λίγο, λιγάκι, όσο πατάει η γατούλα. Θέλω και δεν θέλω να πω, δηλαδή. Δεν πειράζει, δεν θέλω να σας ζωρίσω, αγαπητή Φοφό. Εντάξει. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε? Δεν πρέπει να είστε καλά. Δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε, γι' αυτό δεν μιλάμε. Αχ, έχετε καημούς, ε. Έναν. Δέρτια και νταλκάδες, ε. Έχω έναν, αλλά κάνει για πολλούς. Να, τέλεια. Για πες, Φοφό, τι σου συμβαίνει, γιατί βαριγκωμάς? Κοίταξε να δεις, Νίνα μου, θέλω να σου πω το εξής. Για να το πάμε λίγο παραπέρα και να έχουμε να λέμε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω εσένα που είσαι έτσι πολύ... Περπατημένη. Και ξύπνια, εύστροφη. Πώς γίνεται να θέλεις κάτι, εντάξει, όχι κάτι, κάποιον... Ναι. Που ενώ καταλαβαίνεις ότι δεν κάνει για σένα... Ναι. Έλα όμως που πιστεύεις ότι είναι ο άντρας της ζωής σου, δεν είναι χαζό? Είναι λίγο χαζούτσικο. Είναι. Δηλαδή, το υποσυνείδητό σου είναι σοφό. Σου λέει, πήγαινε, άλλαξε πορεία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά εσύ θες να το εκλογικεύσεις και λες ότι όχι, μωρέ, κατά βάθος είναι καλό παιδί και ξέρω εγώ τι. Ναι. Αλλά όλο έχεις απαντήσεις για το αντίθετο. Ναι. Και τι κάνεις τότε? Τι κάνεις? Αγαπητή μου Φοφό, με ακούς? Ναι, ναι, πολύ. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή μας ότι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, για κάποιους κάνουν, για κάποιους δεν κάνουν. Μπορεί ένας άνθρωπος γενικότερα στη ζωή του να είναι καλός, να είναι συμπαθής, να είναι αστείος, να είναι χίλια δυο. Στους φίλους ναι. τους, στη μαμά του, στη θεία του, στον ξαδερφό του. Αλλά στις σχέσεις του να είναι χάλια μαύρα. Καταλαβαίνεις. Ναι, δηλαδή, είναι ο καλύτερος φίλος, μπορεί να είναι ο καλύτερος μετερονύμηση χάλιας. Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εσένα σου συμβαίνει αυτό στην παρούσα φάση. Δηλαδή, ενώ τον βλέπεις και τον θαυμάζεις και λες, αχ, μωρό, τι γλυκούλης, αχ, τι καλός, στην παρέα, στα πιο ρε παιδί μου, δεν κάνει, δεν σου κάνει και το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Αλλά έλα που έρχεσαι να κουμπώσεις με το σημερινό θέμα της εκπομπής, το ότι πώς ξεκολλάς όταν είσαι κολλημένος. Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Και εδώ λοιπόν έρχεται η Νίνα να βοηθήσει όσο μπορεί. Ναι. Νίνα μου, ξέρεις τι πιστεύω εγώ. Τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουμε να δούμε τι είναι στα αλήθεια ο άλλος. Δηλαδή έχουμε μια τεράστια φαντασία και νομίζουμε ότι ο άλλος είναι κάτι πιο ταιριαστό από αυτό που είναι τελικά σε εμάς. Δηλαδή εσύ θέλω τυφλής. Ναι. Κάναμε μεγάλη ανακάλυψη σήμερα.
Ναι, και το θέμα, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ότι θέλω να συνεχίσω να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Άρα κόλλημα. Αυτός Φωφό τι κάνει? Κάνει πολλά. Κακά. Άσχημα πράγματα, ναι. Σε σένα ή γενικότερα? Ας πούμε, τι να σου πω, να το πω τώρα, αυτό κάνει. Γιατί τι θέλεις να πεις, κάτι πολύ κακό? Με απατάει, ας πούμε. Τι κάνει? Με απατάει. Σε απατάει. Δηλαδή, ναι. Συγγνώμη, υπάρχει σχέση? Ξέρεις πως είναι, τα έχουμε χωρίσει συνέχεια, χωρίζουμε. Έχετε χωρίσει συνέχεια, ναι. Ναι. Μία χωρίζεται, μία τα φτιάχνετε, αλλά πάλι στα ίδια καταλήγετε, δηλαδή. Ναι. Και αυτός εκεί, το χαβά του. Ναι. Και εσύ έχεις γίνει Ρούντολφ. Αυτό, ναι. Αλλά κάθεσαι. Κερατάκιας. Αλλά κάθεσαι. Κερατάκιας, ναι. Κοίτα να δεις, θα σου πω κάτι. Έχουμε ξαναπεί ότι άλλα τα δεδομένα του ενός ανθρώπου και άλλα τα δεδομένα του άλλου και άλλες αντοχές και όρια έχει ο ένας και άλλο ο άλλος. Υπάρχουν άνθρωποι που το κέρατο δεν μπορούν ούτε να το διανοηθούν σαν σκέψη. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το δέχονται πολύ συνειδητά. Αν εσένα δεν σε ενοχλεί, δηλαδή για σένα δεν είναι κάτι και τόσο τραγικό, εντάξει και τι έγινε, το έκανε μία, δεν θα το ξανακάνει. Κλάιν, κάθεσαι εκεί που κάθεσαι, προσέχεις τις πόρτες να μην βρεις όταν περνάς από κάτω και όλα καλά, Φωφό. Τώρα κοίταξε, Νίνα μου, δεν μπορούμε σε και ενοχλεί. Να το φιλοσοφήσουμε ακριβώς αυτό τι, το πράγμα. Δεν, τι. Μπορούμε να το φιλοσοφήσουμε αυτό το πράγμα ακριβώς. Δηλαδή να... υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ενοχλεί. Όχι, δεν τους ενοχλεί. Νομίζω ότι όλους κατά βάθος μας ενοχλεί. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το δεχτούν και να συμβιβαστούν με την ιδέα. Το ότι ο άνθρωπός τους, ρε παιδί μου, τους κερατώνει. Τώρα, κατά πόσο είναι άνθρωπός σου ένας άνθρωπος που κάθε λιμάνι και καημός, δεν ξέρω. Mm. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να διευρύνεις, ρε παιδί μου, το οπτικό σου πεδίο. Ξέρω, να κοιτάξεις και λίγο δεξιά και λίγο αριστερά. Μπας και ξεκολλήσεις. Γιατί δεν είναι και πολύ υγιές τώρα να στεναχωριέσαι και να χωρίζεις κάθε τρεις και δύο. Όχι, αλλά... Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε, τι να κάνουμε τη βδομάδα μας, ας χωρίσουμε δύο-τρεις μέρες να δούμε πώς είναι και μετά ξανά τα ίδια. Είναι σπάσιμο νεύρων αυτό. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι εκεί που κάνει κάτι πολύ κακό, κάνει μετά κάτι πάρα πολύ καλό και έτσι αυτό με μπερδεύει συναισθηματικά. Για να θελώσει τα νερά, βρε Ζηφοφό μου. Ναι. Όταν πηγαίνει με τη μία, πηγαίνει με την άλλη και βλέπει ότι εσύ τα έχεις πάρει και έχεις φτάσει στο απροχώρητο, τσουπ θα την κάνει την γλυκιά την κίνηση να σου πει Φωφό, άλλο να σε βγάλω έξω κοριτσάρα μου, κατάλαβες. Εσύ εκεί δεν πρέπει να πέφτεις όμως, Φωφό. Εγώ να κάνω μια ερώτηση τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει, αυτός είναι αυτός που είμαι. Είναι λίγο γάιδαρος. Εγώ είμαι χαζή γιατί δεν μπορώ γιατί να έτσι. Ναι. Αυτός, γιατί δεν απομακρύνεται? Μα φυσικά, νομίζω ότι τον βολεύει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Γιατί να απομακρυνθεί? Γιατί να απομακρυνθεί από τη στιγμή που υπάρχει μία Φωφό που είναι εκεί συνέχεια για αυτόν και μία Φωφό που ό,τι και να τη κάνει κάθεται και το υπομένει. Ούτε εγώ θα έφευγα, Φωφό μου. Μήπως αυτό το θέλουν όλοι οι άντρες? Νομίζω ότι κατά βάθος οι άντρες αυτό θέλουν μία ασφάλεια και μία σιγουριά. Μία γυναίκα ως σαν τη μαμά τους που ό,τι και να τις κάνουν θα το αποδέχεται και θα το, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα δίνει κι άλλη κι άλλη κι άλλη ευκαιρία. Αλλά αυτό αναιρεί εσένα σαν γυναίκα. Δηλαδή εσύ δεν είσαι η μαμά του, η συγκομενά του. Είναι διαφορετικό, Φωφό. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, για μένα, αν θέλεις τη δική μου τη γνώμη, ή τον κρατάς σε βελτιωμένη έκδοση ή... Πώς να βελτιωθεί? Σουτ και γκολ. Σουτ και γκολ, Φωφό μου. Ναι. Ναι. Αχ, αυτό το γκολ όμως θέλει πολύ training. Να προπονηθείς, βρε Φωφό. Πώς όμως? Έλα, μην είσαι τεμπέλα. Είναι και ωραίος. Είναι πολύ ωραίος. Είναι. Βρε Φωφό μου, τώρα απ' έξω κούκλα από μέσα πανούκλα, τι να τον κάνεις? Ναι, έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή, λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι σου ασκεί μια γοητεία, βρε εσύ, Χρυσή μου. Σου ασκεί μια γοητεία, αλλά κάτσε. Εξέτασέ τα πράγματα από όλες τις πλευρές τους. Ναι. Ναι, βρε εσύ, Φωφό, τώρα είναι κρίμα. Μικροκορίτσι, νέο, ζουζουνιάρικο, χαροπό. Έτσι χαριτωμένο να κάθεσαι και να στεναχωριέσαι, χρονιάρες μέρες. Ναι, πρέπει να πιάσω λίγο το spirit. Τι να φτιάξεις?
να πιάσω λίγο το spirit. Το στυλ. Το πνεύμα των ημερών, λίγο να με επηρεάσει και να κάνω... Στυλ, άκουσα το σπίτι, άκουσα το στυλ, άκουσα, μόνο το spirit δεν άκουσα. Ναι, ναι, πρέπει. Πρέπει έτσι, να στολίσεις το όλο σου. Γίνε πιο πλουμιστή, Φωφό. Απέτησε κάποια πράγματα από τον σύντροφό σου. Πάτα πόδι. Καλά, εσύ πιστεύεις ότι άμα πατήσω εγώ πόδι, δηλαδή αυτό θα αλλάξει, δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι ξέρεις τι, θα τον βάλει σε σκέψεις, γιατί θα δει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Η Φωφό που ήταν υπό και δεχότανε τα χίλια μύρια από αυτόν, ξαφνικά ξύπνησε, σήκωσε φρύδι και είπε «Όχι, φτάνει αγάπη, δεν θα γίνω εγώ το χαλί σου, δεν θα προβληματιζόσουν εσύ σε μια παρόμοια κατάσταση». Εγώ μόνο αυτό κάνω, μόνο προβληματίζομαι, αλλά δεν κάνω και τίποτα έτσι, ξέρεις, δυναμικό. Είμαι μόνο στα σκέψη και στα λόγια. Ναι, ρε Φωφό, αλλά κάποια στιγμή από τη θεωρία δεν πρέπει να πας στην πράξη, βρε κορίτσι μου. Πρέπει, αλλά ξέρεις, μετά... Δηλαδή, η ουσία του να προβληματίζεσαι και του να σκέφτεσαι κάποια πράγματα είναι αυτή. Να φτάσεις κάποια στιγμή και να πεις, όπα! Εσύ πιστεύεις ότι ένας άντρας που έχει μάθει να φέρεται έτσι το αλλάζει αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος και έχει τον κατάλληλο χειρισμό, με τον κατάλληλο χειρισμό μάλλον, νομίζω ότι ναι, μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά του άλλου. Ναι, αλλά ξέρεις ότι λένε ότι δεν το κόβει το χούι, το ξέρεις αυτό. Το είπα έτσι λίγο... Τι, για ποιο, τι είπες? Ναι, αυτό που λέει ο κόσμος, ότι δεν το κόβει το χούι, που λένε για τις αυτές. Έτσι και οι άντρες που έχουν μάθει να φέρονται λίγο σαν τέτοιες, δεν το κόβουν το χούι. Μιλάς κωδικοποιημένα, Φωφό. Το κόβει η πόρνη το χούι, λένε, το είπα ευγενικά. Δηλαδή είναι ένας πόρνος, τόσο χάλια. Εντάξει, ναι, όχι και, αλλά θέλω να σου πω ότι άμα έχεις μάθει δεξιά και αριστερά, σιγά μην το κόψεις αυτό ποτέ. Όχι, εγώ νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει ακόμα και αυτό, με τον κατάλληλο χειρισμό και με την κατάλληλη αντιμετώπιση του από εσένα. Αλλά αυτό, Φωφό, είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και ψυχοφθόρα ταυτόχρονα. Δηλαδή απαιτεί από σένα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν ξέρω αν αξίζει επί της ουσίας να κάτσεις εσύ και να προβληματίζεσαι και να προσπαθείς να αλλάξεις έναν άνθρωπο και να σου σπάει το κεφάλι τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσεις, μπασκέ αλλάξει. Ναι. Αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα μπορούσες να βρεις κάποιον άλλον που να είναι πιο πολύ στα κυβικά σου, ρε παιδί μου, και να είσαι μια χαρά με λίγα άλλα. Ναι, έχω προσπαθήσει, αλλά δεν... Αλλά τίποτα. Τον βλέπεις συχνά αυτόν τον άνθρωπο? Ναι, τον βλέπω, είναι η αλήθεια. Καθημερινά. Αφού τάχετε, τι ρωτώ κι εγώ. Όχι, εντάξει, προσπαθώ να μην είναι κάθε μέρα, αλλά... Κοίτα να δεις. Όταν δεν τον ψάχνω, ψάχνει αυτός. Α, δηλαδή δεν σε αφήνει να ξεκολλήσεις και εύκολα? Όχι, καθόλου. Ναι, μάλλον τον ανεβάζεις πάρα πολύ, βρε Φωφό. Είσαι το διεγερτικό του. Δηλαδή θέλω να πω ότι η παρουσία σου στη ζωή του τον κάνει έτσι να επιβεβαιώνεται και να ανεβαίνει γενικότερα. Ναι, και είμαι το διεγερτικό του και θέλει και άλλα διεγερτικά ταυτόχρονα. Ναι, εσύ είσαι το στενταράκι, ρε Φωφό. Τι να το κάνει? Αυτό το θέλει σίγουρο. Και μετά ψάχνετε το παιδί. Προβληματίζεται. Γενικότερα. Ναι. Δηλαδή, εσύ προβληματίζεσαι αλλιώς, αυτός προβληματίζεται τελείως αλλιώς. Εσύ πιστεύεις, Νίνα μου, ότι υπάρχουν και γυναίκες ή είναι θέμα φύλου ή χαρακτήρα? Ποιο, το τσιλιμπουρδέ? Το να κοιτάμε και αλλού. Νομίζω ότι είναι θέμα χαρακτήρα, δεν είναι θέμα φύλου. Δεν έχει να κάνει. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας και θέμα προσωπικότητας σίγουρα. Δηλαδή, αν το έχει το αυτό, το λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, το όπα, όπα, η καρδιά μου ισορρόπα. Φωφό, δεν έχει να λέει. Είσαι άντρας, είσαι κορίτσι, γυναίκα. Ναι. Ναι. Ξέρεις, και μερικοί φίλοι μου προσπαθούν να μου το φιλοσοφήσουν και λένε, αυτό είναι λίγο το φυσιολογικό. Δεν μπορείς να είσαι μόνο με έναν, γιατί όλοι θα ναι, αυτό είναι, το είχαμε αναλύσει πολύ. Το είχαμε αναλύσει πολύ σε μια προηγούμενη εκπομπή που μιλάγαμε για την πολυγαμία. Αν όντως ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, είναι πολυγαμικό εκφύσεως,
Ή μπορεί να περιοριστεί κάποια στιγμή και να γίνει απόλυτα μονογαμικός. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες. Μια απόφαση είναι το δικό σου το story. Δηλαδή, την παίρνεις και ξεκολλάς ή μένεις εκεί για πάντα και προσπαθείς να το βελτιώσεις, να βελτιώσεις την κατάσταση, ούτως ώστε να φτάσει κάποια στιγμή και αν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ή συνεχίσεις και ζεις όπως ζεις. Και έχεις ναι μεν την ασφάλεια του ότι κοίτα να δεις 3-4 φορές την εβδομάδα θα έρθει αυτός ο άνθρωπος, θα κάτσουμε, θα ζουζουνιάσουμε, θα είναι σαν να τα έχουμε. Και τις υπόλοιπες μέρες, ξέρω εγώ, είναι λίγο ξέφραγκο αμπέλι. Αυτά τα τεινά υπάρχουν. Ή έτσι ή γιουβέτσι. Αχ, ναι. Είναι καθαρά δικό σου θέμα. Ή παίρνεις την απόφαση και ξεκολλάς ή μένεις. Άρα το πρόβλημα μάλλον το έχω εγώ. Πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ούτως ή άλλως το έχεις εσύ, γιατί εσύ υπομένεις άσχημες καταστάσεις. Αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα, αυτός μια χαρά περνάει. Απ' την Κίκη και τη Φοφό πια να διαλέξω είναι. Έχει πρόβλημα. Ναι. Εσύ τα ταλαιπωρείσαι και βασανίζεσαι και σκέφτεσαι τι να κάνεις και πώς να χειριστείς την κατάσταση. Ναι. Απλά είναι όταν περνάμε καλά, περνάμε πολύ καλά. Ναι, φαντάζομαι. Αλλά εντάξει, τι είναι, 11 λεπτά είναι. Το έχει πει και Κοέλο. Μα, Φοφό. Δεν λέω μόνο γι' αυτό, λέω και γενικά. Εντάξει, τι είναι, 24 ώρες έχει ημέρα, πόσες ώρες να περνάτε μαζί, να περνάτε κανένα 5 ώρες. Τι είναι 5 ώρες μπροστά στις 24, βρε Φοφό, που βασανίζεσαι. Πόσες μέρες έχει εβδομάδα, 7, πόσες μέρες περνάτε καλά, 2, άσε μας, τις υπόλοιπες 5 τι κάνεις. Μα τώρα σου μιλάω πολύ με στατιστικά, έτσι, είναι μαθηματική η σκέψη μου κατά βάθος. Ναι, το κάνεις εύκολο να φαίνεται. Το κάνω, ναι, έχω ταλέντο είναι παιδί μου αυτό, σου λέει. Ωραίο μαξιλαράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ φλάφι. Ναι. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, ελπίζω να βοήθησα, γλυκούλα. Κάτι, ένα κλικ, κάτι έγινε. Ένα κλικ, αυτό είναι. Αυτό, εκεί στοχεύω στο κλικ. Που μετά σου αλλάζει τη ζωή, γιατί αν σου κάτσει, Φοφό. Φοφά? Ναι, έγινε λίγο μια διακοπή. Όχι, λέω αν σου κάτσει, μετά το κλικ, αν σου κάτσει το σωστό το πράγμα, σου αλλάζει τη ζωή. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Αλλά μάλλον, όπως λέει και ο λαός, το κλικ με ένα άλλο κλικ περνάει. Ο έρωτας με έρωτα περνάει, εννοείς. Άντε ναι. Να δούμε, βρε Φοφό, να με πάρεις και να μου πεις Νίνα, βρήκα άλλον. Θα σε πάρω να σου πω. Θα ήθελα να μάθω τη συνέχεια της ιστορίας σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια. Bye bye. Στα ίδια καταλήγουμε, αγαπητή μου. Κάθε φορά στα ίδια καταλήγουμε. Στο πώς να απαλλαγείς από έναν άνθρωπο που σου έχει κατσικωθεί στο σβέρκο και δεν λέει να σηκωθεί και δεν λέει και εσύ, δεν λες και εσύ να πάρεις ανάσα. Δύσκολα πράγματα, δύσκολες καταστάσεις αυτές. Αλλά τι να πούμε, υπομονή χρειάζεται, επιμονή, γιατί όταν βάζεις κάτι στο μυαλό σου, το θέμα είναι να μην μένει μόνο στο μυαλό σου και να μπορείς, ρε παιδί μου, να το κάνεις και πράξη αυτό. Και για να πεις μετά στο τέλος, μπράβο μου, τα κατάφερα. Έτσι είναι τα πράγματα, πολύ απλά. 2, 11, 55, 50, 537 και 538, ακόμα πιο απλά τα πράγματα. Τα τηλέφωνα μας είναι ίδια πάντα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία done, να ακούσουμε τους καημούς σας και τους στεναγμούς σας. Επίσης, το σκηνικούλι με την ατάκα παραμένει σε κίνηση. Τα κάνετε, ρε παιδί μου, τα δικά σας, τα κόλπα σας, να μπαίνετε στο Facebook, στη σελίδα μας που έτσι τιμάτε πάντα και να στέλνετε τις δικές σας προτάσεις, τα δικά σας σχόλια που το κάνετε και σας ξαναευχαριστώ για ακόμα μια φορά γι' αυτό. Και πάμε λίγο να αναλύσουμε έτσι κάτι της το θέμα μας το σημερινό μόνοι μας μέχρι να ακούσουμε το επόμενο drain. Λοιπόν, και έλεγα τι έλεγα, ότι ναι, μπράβο μας, μπράβο μου μάλλον, ότι το θέμα μας το σημερινό είναι το πώς θα ξεκολλήσεις. Είναι πολύ δύσκολο όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να έχεις μια μεγάλη σχέση, μια μακροχρόνια σχέση, να έχεις μοιραστεί με τον άλλον τον άνθρωπο καταστάσεις, στιγμές, δυσκολίες, ευκολίες, χαρές και λύπες. Να πεις τέρμα, να το βάλεις στην άκρη
και να κάνεις ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Είναι δύσκολο, γιατί η συνήθεια είναι πιο δυνατή και από την αγάπη ακόμα κάποιες φορές, όπως έχουμε πει και ξαναματαπεί στην εκπομπή. Αλλά όλα είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, είναι καθαρά στο χέρι σου και είναι καθαρά επιλογή σου αν θέλεις να συνεχίσεις μία κατάσταση η οποία δεν βγάζει πουθενά. Γιατί όσο κλισέ και να ακούγεται το γυαλί, όταν ραγίσει μία, ραγίσει δύο, ραγίσει τρεις, μετά δεν είναι γυαλί, είναι σκόνη και θρύψαλα, αγαπητέ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Καταλαβαίνεις και πολύ καλά κάνεις. Αυτό. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, όταν το πράγμα έχει φτάσει στο προχώρητο, να βρίσκουμε τη δύναμη να το κόβουμε. Αυτό επίσης ήθελα να πω. Και τι άλλο ήθελα να πω, κάτι έτσι εύστοχο που είχα σκεφτεί από πριν να πω. Μπιριμπιμ, μπιριμπομ, τι ήθελα να πω. Ναι, αυτά εν πάση περιπτώσει. Τηλέφωνο δεν βλέπω, γιατί έτσι πάλι, τι γίνεται, παίζει κάποιος, γίνεται κάτι, Champions League έχουμε ξανά. Αυτό, έχουμε πει, θέλουν να μας κλείσουν εδώ πέρα τα μαγαζί αυτοί που διοργανώνουν τους αγώνες, αλλά δεν θα το βάλουμε κάτω, θα συνεχίσουμε έτσι αμήλικτη τη δράση μας. Επίσης, άλλο άσχημο είναι αυτό το που ακούσαμε πριν, θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Και μας το υπενθύμισε και Φοφό. Τι κάνεις όταν βρίσκεις τη δύναμη να τελειώσεις μία σχέση που έχει ρουτινιάσει ή αν ακόμα χειρότερα βρίσκει ο άλλος τη δύναμη να το κάνει αυτό. Γιατί πιο πολύ μας πονάει αυτό. Όταν ο άλλος πατήσει πόδι και πήγαινε να δεις, κουκλίτσα μου, δεν γίνεται άλλο, δεν μπορώ, βαρέθηκα, κουράστηκα, κουράστηκες κι εσύ, βαρέθηκες κι εσύ, δεν μας βγάζει πουθενά. Βάζει νερά το καράβι. Εκεί πέρα είναι ακόμα μεγαλύτερη η ήττα σου, γιατί ξέρεις, το σκέφτεσαι πάρα πολύ καιρό να χωρίσεις, προσπαθείς να βρεις το σωστό τρόπο και την κατάλληλη στιγμή. Αλλά δεν το κάνεις, γιατί κομπλάρεις, γιατί κολλάς, γιατί το σκέφτεσαι μία, το σκέφτεσαι δύο και ξαφνικά από το πουθενά σου πετάει τη βόμβα ο άλλος. Εκεί τι κάνεις? Εκεί τα μαζεύεις και φεύγεις. Είναι η πρώτη κίνηση. Η δεύτερη κίνηση είναι να κάτσεις να αναλογιστείς και να μην το πάρεις εγωιστικά το πράγμα ότι εντάξει και με χώρισε και που βρήκε αυτό τη δύναμη και εγώ ήθελα να το κάνω πολύ καιρό και μπας και βρήκε άλλη και μπας και τι έγινε γενικότερα. Πρέπει να σκεφτείς ότι ούτως ή άλλως βίωνες μια κατάσταση που δεν ήταν ωραία για σένα, που δεν τη γούσταρες, που δεν την ήθελες από την αρχή και απλώς ο άλλος ο άνθρωπος σε έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Όταν λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να σκέφτεσαι τα αρνητικά. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι και εσύ ήθελες να το κάνεις, ότι και σένα δεν σε βόλευε αυτή η κατάσταση, ότι ούτως ή άλλως είχε αρχίσει να μπαγιατεύει το πράγμα. Οπότε μια χαρά όλα. Και σιγά σιγά να μπεις με αυτές τις σκέψεις στη διαδικασία της αποτοξίνωσης, της απεξάρτησης και να τον ξεπεράσεις. Γιατί η ουσία είναι μία, παιδιά. Η ουσία είναι να έχουμε μία ζωή γεμάτη θετικές αναμνήσεις, γεμάτη χαριτομενιές, γεμάτη χαρά. Και όχι να καθόμαστε και κάποια στιγμή να κλαίμε τη μαύρη μας τη μοίρα που πέρασε τόσος καιρός και ήμασταν σε μία κατάσταση που δεν μας άρεσε. Γιατί μετά αρχίζει η μύρλα και αρχίζει και η κλάψη, ότι κοίτα να δεις, εγώ χαλάλησα τόσα χρόνια για σένα, εγώ σπατάλησα τα καλύτερα μου χρόνια για έναν έρωτα χάλια μαύρα και κλεγόμουνα και χτυπιόμουνα και κοίτα πόσα έχασα και κοίτα πόσα θα μπορούσα να είχα κάνει. Γι' αυτό ενεργοποιηθείτε και αν βιώνετε μια τέτοια κατάσταση του χαμού, αν βιώνετε μια κατάσταση που δεν σας γεμίζει, που δεν σας ικανοποιεί, που δεν σας βολεύει, κόψτε το ευθύς αμέσως. Μην το σκέφτεστε. Και όπως λένε και πάρα πολλοί και δικοί μου φίλοι, μην το αφήσεις το πράγμα να ξεφτυλιστεί. Κόψτε το όσο είναι ακόμα νωρίς, όσο είναι ακόμα στην αρχή του αυτό το πράγμα. Μην αφήσεις να χαλάσει εντελώς η σχέση. Γιατί είναι άλλο πράγμα να χωρίζεις και να σκέφτεσαι τη σχέση σου και τον πρώην σαν μια ωραία ανάμνηση, σε κάνει να χαίρεσαι και σένα αυτό το πράγμα, παρά να τον σκέφτεσαι και να λες με τον ηλίθιο, ξέρω εγώ, με τον βλαμμένο, που έκανε αυτό, που έκανε εκείνο. Μην το αφήνετε να ξεφτυλιχθεί. Ευτυχώς. Παρακαλώ. Ναι, το σηκώνω αμέσως. Ναι. Νίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα για να προσφέρω τις ψυχολογικές μου υπηρεσίες στο θέμα σου. Α, τέλεια, είσαι ψυχολόγος. Ας πούμε ότι ασχολούμαι ερασιτεχνικά πολλά χρόνια με τα ζευγάρια. Τι ασχολείσαι? Πολλά χρόνια με τα ζευγάρια. Με ποιο τρόπο ασχολείσαι? Κάνεις ζευγάρι, μπαίνεις μέσα στο ζευγάρι και το χωρίζεις? Ας πούμε, τα φτιάχνεις σε ζευγάρι, γιατί είσαι? Ας πούμε ότι μελετάω πολλά χρόνια τις σχέσεις των φίλων μου
τις σχέσεις των φίλων των φίλων μου και γενικότερα τις σχέσεις. Ναι, γιατί μου αρέσει από χαρακτήρα να αναλύω τις κοινωνικές σχέσεις. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι αυτό το τσιτάτο ότι οι σχέσεις είναι μονογαμικές δεν ισχύει πουθενά. Δεν μπορεί να είμαστε το δεν γίνεται να είμαστε το μοναδικό ζώο στον πλανήτη που να είναι μονογαμικό. Είναι καθαρά ένα κοινωνικό ταμπού. Είναι καθαρά ένα κοινωνικό ταμπού το οποίο έχει δομηθεί πάνω στις ανασφάλειες του καθενός. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις στην πολυγαμία? Πιστεύω ότι είναι επιλογή του τι είδος σχέση, είναι προσωπικό θέμα του τι είδους σχέση θες να αναπτύξεις με έναν άνθρωπο. Προφανώς έχεις δει κανέναν ο οποίος να είναι ο υπέρτατος θεός ή υπέρτατη θεά μέσα αγωγικά σύμφωνα με το ταμπού της κοινωνίας μας να πιστεύει στην μονογαμία. Προφανώς τα ζευγάρια τα οποία έχουν θέματα με τη μονογαμία είναι τα ζευγάρια τα οποία δεν νιώθουν ασφάλεια με τον εαυτό τους ή δεν ξέρουν πολύ καλά τον εαυτό τους. Επομένως, ποιος είσαι? Είμαι κάποιος ο οποίος... Με έχεις στείλει έτσι, ήρθες εδώ πέρα τι, να με εξοντώσεις, τα λες τόσο ωραία, τόσο επιστημονικά. Τι ωραίο λεξιλόγιο, τι ωραίες εκφράσεις, τι ωραίος ιρμός, μπράβο σου, έβγε. Λοιπόν, για να περάσουμε στο... Πες ευχαριστώ, σκήμα. Χριστιανέ μου. Είμαι λίγο τροπαλός, συγγνώμη. Πώς σε λένε? Πώς με λένε? Ας πούμε ότι με λένε Δημήτρη, έχει διαφορά το πώς με λένε. Πώς να σε φωνάζω, ψιτ? Ωραίο το ψιτ, μ' αρέσει. Τέλος πάντων, για πες βρε ψιτ. Λοιπόν, ας πούμε ότι οι περισσότερες σχέσεις που φτάνουν στα όρια διέπονται από μια έτσι πρώιμη κατάσταση στερίας. Πολύ συχνά συμβαίνει σε ζευγάρια τα οποία είναι πολύ καιρό μαζί να μην μπορούν να δεχθούν ότι αυτό που είχαν τελείωσε, γιατί η συνήθεια τους καταπνίγει και τους κάνει να μην νιώθουν ικανοί να βρουν κάτι άλλο και να περάσουν τον εαυτό τους σε μια άλλη κατάσταση. Ρε εσείς επιστήμονα μου βγάλατε. Σε ξελόγος είσαι. Τι είσαι σύγκρισέ μου? Λοιπόν, τι θες να σου απαντήσεις όλα αυτά που λες? Τα λες τέλεια. Θέλω απλώς να πω ότι όσα ζευγάρια έχουν πρόβλημα και πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βρουν κάτι καλύτερο, να μην καταπιάνονται και να μην προσπαθούν στη σχέση τους να, σαν ένα αρπακτικό να κρατηθούν πάνω από το άλλο κομμάτι του εαυτού τους, να προσπαθούν να είναι στη σχέση ως έχει, σαν να είναι η αυτή τους και να προσπαθούν να βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα από τη σχέση τους. Γιατί η ουσία μιας σχέσης είναι η συγκατάβαση και να προσπαθεί να ανακαλύψει και άλλες πτυχές του εαυτού σου. Η ουσία μιας σχέσης δεν είναι να κάνεις μια σχέση για να περνάς λίγο χρόνο, να πηγαίνεις σινεμά, να βγαίνεις στο μπαρ, να γνωρίζεις τους φίλους, τις φίλες και να κάνεις έρωτα. Αυτό δεν είναι σχέση. Σχέση σημαίνει ότι γνωρίζω τον εαυτό μου. Μαθαίνω το πόσο σχετικός μπορεί να είναι ο εαυτός μου και πού μπορεί να φτάσει. Γι' αυτό οι πιο πετυχημένες σχέσεις είναι ανάμεσα σε άτομα τα οποία πιστεύουν ένα στον άλλο, στηρίζουν ένα στον άλλο και ποτέ μα ποτέ δεν πιέζουν το ένα στον άλλο. Όταν αρχίζει η πίεση, αρχίζει η κριτικότητα, ο εγωκεντρισμός, εκεί η σχέση αρχίζει και χωλαίνει και αρχίζει και καταστρέφεται. Δεν είναι τυχαίο που έρευνες έχουν δείξει ότι ο μέσος όρος σχέσεων στις ηλικίες κάτω των 30 κρατάνε 1-2 χρόνια. Οι μεγαλύτερες σχέσεις διέπονται από μεγάλα προβλήματα και ανασφάλειες, τις οποίες πολύ συχνά δεν θέλουν να τις δεχθούν τα ζευγάρια. Και οι μικρότερες σχέσεις διέπονται από μη συγκαταβατικότητα. Δεν θέλει δηλαδή, ο άλλος δεν ήταν αυτό που ήθελε, δεν ήταν αυτό που έψαχνε. Με έχεις μαγέψει. Αλήθεια. Με έχεις μαγέψει. Δυνάμωσε. Αν πας και εσύ τα μούτρα σου μερικές φορές. Εσύ τα έχεις φάει? Άπειρες. Δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο. Εγώ βλέπω έναν πάρα πολύ αξιόλογο άνθρωπο να μου μιλάει. Βλέπω έναν άνθρωπο πολύ κατασταλαγμένο. Ακούω μάλλον, θα τσακιστώ. Ακούω έναν άνθρωπο... δεν τσακίζομαι, περίμενα. Θέλει προσπάθεια να μην τσακιστείς. Αν και έχω μάθει ότι δεν πατάς στη γη, ότι είσαι άγγελος και ότι... Δυνάμωσε το φουρελής, δυνάμωσέ το με αυτά που ακούω. Ναι, πες κι άλλα, λέγε μου τέτοια. Ναι, συνέχισε καλέ. Τι? Ό,τι και να πω είναι λίγο. Πες μου. Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μεγαλειώδες. Ναι, θέλω κι άλλο, κι άλλο θέλω. Τι άλλο να πει κανείς για μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους?
Η μητέρα Τερέζα της ελληνικής τηλεόρασης, σου λέει. Ναι, μόνο που είσαι και όμορφη. Αυτή δεν ήταν. Η μητέρα Τερέζα, δεν μπορώ να το πείνω, γιατί τη γνωρίσαμε σε μεγάλη ηλικία. Κοίτα, κοίτα, να δεις Κωστάκη, ο σπουδαγμένος ο άνθρωπος πόσα ξέρει. Ναι, ναι, σιγά. Πόσο χρονών είσαι, ψήφ? 25,5. 25,5. Τα γυαλιά μας έχεις βάλει σε όλους. Μπράβο σου. Βασικά δεν έχω βάλει τα γυαλιά σε κανέναν. Απλώς η άποψή μου είναι ότι δεν χρειάζεται, είναι αυτό που είπες πριν λίγο, ότι δεν πρέπει να χαλάει αυτό που έχει δημιουργηθεί. Και δυστυχώς οι περισσότερες σχέσεις καταστρέφονται από αυτό το ότι δεν κρατάμε τα καλά. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν το κακό να σκέφτονται μόνο τα αρνητικά, να είναι πιο έντονα τα αρνητικά. Γιατί είναι συνήθως εγωιστές, γι' αυτό. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Το έχεις πάρα πολύ. Και εσύ μιλάς, ρωτάς, απαντάς μόνος σου, σαν εμένα ένα πράγμα. Μπράβο. Έχω καταπληκθεί. Ναι, μόνο που εσύ το κάνεις πετυχημένα. Εγώ είμαι κουραστικός. Δεν είσαι, γιατί το λες αυτό? Α, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε μαγευτεί όλοι μέσα στο στούντιο, να ξέρεις. Α, ναι. Αλήθεια, όλοι κοιτάνε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και 25,5. Έχεις κοπέλα? Όχι, φυσικά και όχι. Ψάχνεις? Εξαρτάται. Γενικά δεν ψάχνεσαι, βρε παιδί μου. Νομίζω ότι όταν ψάχνεις χάνω τη μαγεία. Μ' αρέσει να γνωρίζω ανθρώπους λόγω δουλειάς. Πάρ' τα Νινάκη, ορίστε, ο άνθρωπος, μπράβο σου Χρυσέ μου. Για πες. Μ' αρέσει να γνωρίζω ανθρώπους, να τους γνωρίζω καλά, να περνάω ένα χρόνο μαζί τους, να μην τους πιέζω. Αχα. Και αφήνω τις γυναίκες να... τους πετάω τον μπαλάκι, προτιμώ να αποφασίσουν αυτές τι θέλουν. Γιατί εσύ είσαι από αυτούς. Δηλαδή δεν είσαι ο άντρας ο κυνηγός, ρε παιδί μου, που την άλλη θα την κυνηγήσει. Είμαι πάρα πολύ κυνηγός και τώρα μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι, να την πιάσουμε. Πιάστην. Απλά δεν χρειάζεται να πιέζουμε καταστάσεις. Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ. Χρειάζεται ειλικρίνεια. Είναι καλύτερο όταν λέω πετάω τον μπαλάκι, εννοώ της ειλικρινής. Τους λες, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, ασχολούμαι με αυτό το χώρο. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι μουσικός. Ναι. Οπότε ασχολούμαι με αυτό το χώρο, οπότε είναι καλό να μην... Να ξέρουν από πριν ότι μπλέκουν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περίεργους ρυθμούς ζωής, για να ξέρουν που βαδίζουν κιόλας. Οπότε τους αφήνω την επιλογή, αν θέλουν. Είμαι ειλικρινής. Τι όργανο παίζεις? Τι όργανο παίζω? Ναι. Περίεργη ερώτηση. Κυρίως έγχορδα. Α, έγχορδα. Ο Κωστάκης έχει αποχαυνωθεί, σου λέει, με τη συζήτηση που έχουμε. Θα λέει τι λέει αυτό το νούμερο, Τώρα θα λέει τη λέει αυτό το νούμερο. Ποιο, για σένα θα πει έτσι, Κωστάκη λες έτσι για το παιδί. Είναι δυνατόν? Τι ακούμε, δυνάμωσέ το. Ο Κωστάκης μπορεί να ζηλεύει που σου μιλάω τόση ώρα, καταλαβες. Όχι, ο Κωστάκης είναι φίλος και συνεργάτης, τι εννοείς? Τι βόμβες πετάς εσύ, Χριστιανέ μου? Εγώ πάντως δεν θα μπορούσα να ήμουν φίλος και συνεργάτης με μια γυναίκα σαν εσένα. Δεν πιστεύεις στη φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκα? Πιστεύω, αλλά εξαρτάται. Από τι? Όλα στη ζωή είναι σχετικά. Από τι? Από το πόσο σε έλκει ένας άνθρωπος. Πόσο σε έλκει. Σε έλκει. Ναι. Σήμερα είμαι πολύ δασκάλα. Τι? Το διόρθωσα μόνος μου, σε πρόλαβα. Μπράβο σου, μπράβο σου, γοητευμένη. Γοητευμένη από τι? Θεέ μου, κάθομαι και σαλαρίζω. Δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό. Εντάξει, όχι τώρα που έτσι. Όχι, τα λες ωραία. Θέλω να δώσω μια συμβουλή. Θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όλους τους άντρες, αν θέλουν την ακούνε. Πολλοί από αυτούς θα πούνε τι βλακίες λέω, αλλά εγώ θα πω τη γνώμη μου. Αχα. Όταν βγαίνετε με μια κοπέλα, να προσπαθείτε να τη γεμίσετε. Άκου, Κώστα. Να προσπαθείτε να τη γεμίσετε με ερωτήσεις για να μάθετε τα δύνατα σημεία της. Όταν μια γυναίκα νιώσει ότι την κατανοείτε, τότε μπορείτε να τη συνεπάρετε όποιος και αν είναι ο εαυτός σας. Αλλά πάντα να είναι ο εαυτός σας. Τα διαβάζεις, γυναίκα... εσύ. Όχι, δεν τα διαβάζω. Μια γυναίκα αυτό που θέλει πάνω απ' όλα, πάνω από ασφάλεια, πάνω από κατανόηση, είναι κάτι να τη συνεπέρνει. Κάτι να την κάνει να νιώθει έναν περίεργο συνδυασμό σιγουριάς και ανασφάλειας. Κάθε γυναίκα, το κουμπί της είναι αυτός ο συνδυασμός σιγουριάς και ανασφάλειας. Να, αλλά πες κι άλλα. Προφανώς για να το ανακαλύψει κάποιος πρέπει να αρχίσει να ρωτάει. Για να γίνει ενδιαφέρον. Τώρα αν οι άλλοι, συγγνώμη για την έκφραση, είναι ζώο, δεν φταίει ούτε αυτός ούτε αυτή. Φταίει ίσως η κοινωνία που δεν έχει κάνει τους ανθρώπους να γουστάρουν τη στιγμή. Ναι. Μάλιστα. Σε ζάλισα, νομίζω πρέπει να κλείσω. Όχι, θέλω να πεις κι άλλα, μου αρέσει. Με ξεκουράζεις. Πες.
Τι άλλα θες να πω? Δεν ξέρω, τα επιλέγεις, ανέλησε το θέμα, βρες και πες. Λες η νύχτα θέλει έρωτα. Εγώ πιστεύω πως ο έρωτας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι λίγο ψευδέστηση. Αυτό το πιστεύω. Πιστεύω ότι ο έρωτας έρχεται πολύ αργότερα. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω, ανέλησε το, άνθρωπέ μου. Τι μισές κουβέντες, μισές δουλειές. Ωραία, ας πούμε ότι στην αρχή νιώθουμε ενθουσιασμό. Αυτός ο ενθουσιασμός είναι αυτά τα μέλια που νιώθουμε στην αρχή. Νιώθουμε έναν ενθουσιασμό και μια ανάγκη να κρατηθούμε από κάπου. Να νιώσουμε ότι κάπως πάει η ρουτίνα μας. Αυτή η συνήθεια η οποία αργότερα μας σκοτώνει. Εκείνη η παράνοια, ότι στην αρχή θέλουμε να σπάσει η ρουτίνα μας και μετά ζούμε μέσα μια ρουτίνα και φοβόμαστε να την αποσύρουμε. Ο έρωτας έρχεται αργότερα όταν συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικό άνθρωπο, όταν συνειδητοποιήσουμε πραγματικά τι άνθρωπο έχουμε δίπλα μας. Εκεί είναι η ουσία της σχέσης. Να μπορείς να καταλαβαίνεις ο άνθρωπος που έχει δίπλα σου τι θέλει, χωρίς να λες πολλά πράγματα. Όταν καταλάβεις τι θέλει ο άνθρωπός σου, τότε δεν σε πειράζει να τον χάσεις. Διότι προτιμάς να αισθάνεσαι ότι σου λέει την αλήθεια. Διότι τα περισσότερα ζευγάρια χωρίζουν μετά από μια σειρά ψεμάτων. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Γιατί φοβούνται να πουν την αλήθεια, ότι ξέρεις κάτι, έχω βαρεθεί. Διότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουν να εκφραστούν. Γιατί δεν μπορούν να πούνε γιατί έχουν βαρεθεί. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Έχουν βαρεθεί γιατί απλούστατα ο άνθρωπος δεν είναι μονογαμικός. Ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του θέλει να αναπτυχθεί, να εξελίξει την προσωπικότητά του. Γιατί οι άνθρωποι με προσωπικότητα είναι πάρα πολύ ελαστικοί. Επομένως για να την αναπτύξει πρέπει να γνωρίζει και άλλους ανθρώπους. Δεν σου λέω να είναι 100 άνθρωποι, αλλά προφανώς με έναν άνθρωπο είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσει την προσωπικότητά σου. Γιατί θα εγκλωβιστείς μέσα στην προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Εκεί βοηθάει και λίγο καριέρα. Αν κάποιος έχει καριέρα ή κάποια έχει καριέρα, βοηθάει λίγο. Βοηθάει να μην, μην κρατιέται μόνο πάνω από έναν άνθρωπο. Μία παρένθεση, μισό λεπτό. Το Ave Maria ακούμε. Χα! Ναι. Επίπεδο! Ναι, ναι. Συνέχισε εσύ. Είμαστε σε εστιατόριο τώρα. Είμαστε σε ένα εστιατόριο έτσι ιταλικό. Εσύ. Όχι. Μας έχουν βάλει το Ave Maria γιατί είμαστε σε ένα ιταλικό εστιατόριο. Α, και τι κάνουμε, τρώμε. Και τρώμε και συζητάμε και τι έχουμε βάλει το Ave Maria. Τρώμε τορτελίνια. Τι συζητάμε, Χριστιανέ μου, έτσι και βγαίνεις εσύ με γυναίκα, ραντεβού, κάθεσαι και την αρχή είναι στο μονότερμα. Πύρι. Φυσικά και δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Οι ρόλοι αντιστρέφονται. Α, μιλάει άλλη. Φυσικά. Εγώ καημένη δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Μα δεν μ' άφησες να σου λέω να το κλείσω και δεν θέλεις. Τι να σου πω. Όχι, τα λες πολύ ωραία τώρα. Είσαι πολύ αυστηρή μαζί μου. Είσαι πάρα πολύ αυστηρή μαζί μου. Με όλους είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Γιατί, πώς το έπαθες, ότι είναι ο ρόλος μου άλλωστε. Καρκίνος είσαι? Όχι, καλεσί. Τι ζώδιο είσαι? Παρθένος. Παρθένος, κοντά έπεσα. Τα ζώδια του γης και του νερού είναι... Ξέρεις και από ζώδια? Όταν μιλάς με γυναίκες, μαθαίνεις να ασχολείσαι με τα πάντα. Με πόσες γυναίκες έχεις μιλήσει, Χριστιανέ μου, και έχεις μάθει τόσα? Με καμία. Με μισή. Με μισή? Εγώ δεν ξέρω από γυναίκες. Α, όλα αυτά είναι από εμπειρίες άλλων, ρε παιδί μου. Τα διαβάζεις από βιβλία και τέτοια. Ναι, από εμπειρίες άλλων. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ μαθώ. Έχεις παρακαταθήκη όμως μεγάλη. Μήπως πρέπει να αρχίσεις να ασχολείσαι ενεργά με το άθλημα? Και όχι τον μπάγκο. Πόσο στον μπάγκο να κάτσεις, να σκουριάσεις? Εγώ είμαι χριστιανός ανορθόδοξος. Επομένως δεν κάνω σεξ πριν το γάμο. Α, έχεις κι εσύ. Ο καθένας τα κουσούρια του, Κωστάκη. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Αγάπη των πλησίων σου, μην το πάρουμε και σοβαρά τώρα. Μην το πάρουμε και σοβαρά. Προφανώς αστείευομαι. Τι? Προφανώς και αστείευομαι. Μην το πάρουμε και σοβαρά. Α, κάνεις και πλάκα. Να μην κάνει και λίγο πλάκα. Με κοροϊδεύεις δηλαδή. Να μην σε πειράξει όπως είσαι όμορφη. Α, τις όμορφες τις πειράζεις. Εννοείται. Ένα ακόμα όπλο να πούμε στο κοινό μας, ένα ακόμα όπλο για να κρατήσει μια γυναίκα είναι χαμόγελο. Να τις χαμογελάς. Να τις χαμογελάς και να έχεις αίσθηση του χιούμορ. Δεν υπάρχει ούτε μια γυναίκα στο σύμπαν που να μην της αρέσει ένας άντρας να έχει χιούμορ. Σαν να είμαι σε βιβλιοθήκη, νιώθω. Με αυτή τη μουσική, με αυτά που λες εσύ, λες και είμαι εγώ στο πανεπιστήμιο. Εγώ θέλω να βάλω λίγο ροκ, να γουστάρουμε λίγο. Αλλά λίγο δεν ροκ, θα ακούμε αυτά που λες και θα βάλουμε και ροκ, αλλά θα μας στείλεις. Το κομμάτι που ταιριάζει με τη συγκεκριμένη περίσταση, τη συγκεκριμένη περίσταση, είναι το I hate myself for loving you. Ναι, γιατί αγαπάς κάποια, ρε παιδί μου. Εγώ. Ναι. Αυτή την περίοδο. Ναι. Κοίταξε, άλλο αγάπη, άλλο έρωτας. Αγαπάω, ναι, αγαπάω. Κάποιους ανθρώπους αγαπάω. Ερωτευμένος δεν ξέρω αν είμαι. Ξερτάται.
Βαριά κουβέντα άλλωστε. Ναι. Mm-hmm. Ξέρετε τι είναι διατεθειμένες να κάνουν για μένα και τι με κάνουν να είμαι διατεθειμένος να κάνω για αυτές. Πάντως βρε εσύ, φίλε μου, πολύ, μιλάς πολύ, δηλαδή αυτό είναι ένα από τα μείον για τον άντρα. Κανονικά η γυναίκα πρέπει να μιλήσει. Εσύ, ναι, δεν έχεις βάλει και γλώσσα μέσα σου, Χρυσέ μου. Δηλαδή, ποια θα σε πάρει. Αυτό λέω κι εγώ. Τι βάζεις, γι' αυτό δεν θα με πάρει καμία και θα, δεν θα ασχοληθώ με καμία. Τέλεια. Ρωκάκια, κοίτα την παραγγελιά του κυρίου. Ο, καμία σχέση. Α, για να κολλήσει. Έχει βάλει Stairway to Heaven, έβαλε. Μπράβο, σε όλα τα ακούς βρε εσύ άνθρωπέ μου. Τι είσαι εσύ, Παναγιά μου. Είμαι θαυμαστής σου. Α, σε ευχαριστώ, επικίνδυνος βέβαια. Σκεφτόμουν να πάω να χτυπήσω το τουάζ το όνομά σου, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει. Να πας, είναι ωραίο όνομα και μικρό και διακριτικό, να πας να το κάνεις. Καλή φάση. Και μπορεί λοιπόν, να... μίλησα πάρα πολύ. Νομίζω ότι είπα αυτά που έπρεπε να πω. Νομίζω ότι μπορείτε να με αποδεσμεύσετε τώρα. Σε αποδεσμεύω, σε αποδεσμεύω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες οι συμβουλές σου. Γενικά τα πήγες πάρα πολύ καλά στο τηλεφώνημά σου. Μπράβο. Κερδίσω ένα ψυγείο. Ένα ψυγείο καταψύκτη. Συγχαρητήρια, κερδίσατε μια ηλεκτρική σκούπα. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν. Όχι, βασικά πρέπει να κερδίσω ένα ραντεβού μαζί σου. Αυτό δεν είναι βραβείο, Χρυσέ μου. Αυτό είναι αυτό και λίγο είναι... υπογράφεις την καταδίκη σου μεταξύ μας. Ποια καταδίκη, δεν καταλάβω. Ποια καταδίκη. Αστειεύομαι, αστειεύομαι. Χωρίς χιούμορ δεν κερδίζεις μια γυναίκα έναν άντρα. Ναι, αλλά δεν είναι χιούμορ να μιλάς άσχημα για τον εαυτό σου. Καλέ, εσύ δεν, ποτέ, δεν το κάνω ποτέ αυτό. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Φιλάκια. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά, ευχαριστούμε. Γεια. Θέλω ένα λεπτό σιγή στο στούντιο. Δυνάμω στη μουσική, λίγο να ηρεμήσουμε. Και μίλαγα μόνη μου. Και δεν μ' άκουγε ο κόσμος. Έβλεπε μόνο το στόμα μου να ανοικοκλίνει. Τι συμπεριφορές, τι καταστάσεις είναι αυτές. Εν πάση περιπτώσει, ξεκουράστηκα λίγο γενικότερα, γιατί πολλά άκουσα και μου ήρθαν και μαζεμένα. Αλλά έτσι να δείτε πώς είναι να μιλάς μόνος σου τόση ώρα. Έχω και γραμμή και άλλη γραμμή. Ναι, βγάλει τη. Είναι back to back όλο αυτό που ζω. Ναι. Γεια σου, Νίνα. Γεια. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ο Δημήτρης είμαι. Γεια σου. Τι κάνεις. Καλά, εδώ πέρα προσπαθώ να ηρεμήσω από το προηγούμενο τηλέφωνο. Ταράχτηκα. Α, να σε ταράξω κι εγώ λίγο. Αχ, τι θα μου πεις τώρα κι εσύ, θα αρχίσεις να μου βγάζεις λόγο. Δώσε μου μισό λεπτό, Ναι, σου δίνω. Εσείς και ο απαράδεκτος χωρίσατε. Επειδή δεν μπορούσατε να ανεχτείτε άλλο τον τρόπο που σας φερόταν. Ωστόσο, του λείπετε. Σας τηλεφωνεί και σας παρακαλεί να σμίξετε ξανά. Τι θα κάνετε και τι θα πείτε. Φυσικά δεν πηδάτε από τη χαρά σας, ούτε δέχεστε. Προτού βεβαιωθείτε λοιπόν ότι ο απαράδεκτος μεταμορφώθηκε στον πρίγκιπα που ονειρευόσαστε, πρέπει να υποσχεθείτε στον εαυτό σας ότι θα παραμείνετε προσγειωμένη και ρεαλίστρια. Καλά δεν τα λέω. Τέλεια τα λες. Εγώ έχω κάτι να διαβάσω εδώ πέρα, δώστε μου και εμένα ένα βιβλίο. Δεν απαγγέλνουμε απόψε. Ο κοινών αυτάδελφων Ισμήνης Κάρα. Αυτό θυμάμαι. Επίσης θυμάμαι το Ovidius Poeta Impera Pontica Exulat. Βοβερίντης. Πείτε μου κανένα τέτοιο. Στουρνάρια όλα σας. Κάτι αρχαίο θέλω, πιασάρικο. Συγγνώμη αν μπερδεύτηκα, αλλά νόμιζα ότι. Επειδή τώρα μπήκα, είδα την εκπομπή, νόμιζα ότι διαβάζαμε κάτι. Σήμερα είναι βραδιά ποίησης, αγαπητέ. Ποίησης και λογοτεχνίας. Είναι, σου λέει, έβαλα το γυαλί και ενέπνευσα τον κόσμο. Ναι, καλά το κατάλαβα δηλαδή. Βίδερε περικολοζαμέντε. Χα! Σας τα έβασα. Ποιο είναι ο καλύτερο. Κάποιο μου φαίνεται, κάποιο τα δείχνει εκεί. Κανένα. Μόνη μου. Εσύ μόνη σου, γιατί κάποιοι άλλοι το διαβάζουν γι' αυτό. Όχι, εγώ αυτοσχεδιάζω. Εγώ είμαι του αυτοσχεδιασμού γενικότερα, παιδί. Και καλά κάνεις. Βέβαια, πρέπει να λέμε ότι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Εγώ πάντα. Είναι η δουλειά μου αυτή πλέον. Να μιλάω και όποιον πάρει ο χάρος.
Δημήτρη, πόσο χρονών είσαι? 27. Και από πού τηλεφωνείς? Από Καλλιθέα. Α, μια χαρά. Για πες κανένα νέο, τι λέει, πώς πας? Εγώ κάνει κρύο καιρός για δύο, γνωστός, ξέρεις. Α, εσύ είσαι, έλα ρε εσύ Δημήτρη. Έλα. Νίνα, να σου πω κάτι, δεν πάει να αυτό, κάτι άλλο και εσύ με πράγμα, καταλαβαίνεις από τη φωνή πλέον. Ξέρεις τι, δεν ξέρω, ενώ τους καταλαβαίνω όλους, γενικότερα ρε παιδί μου, ξέρεις, μια, δύο, τρεις πάει, στα μπάρεσαι, εσένα δεν σε πιάνω, κάθε φορά με διαφορετική φωνή βγαίνεις ρε εσύ, τι γίνεται. Χαμελέοντας είμαι, είμαι χαμελέοντας. Σήμερα τι έχεις, τη φωνή νούμερο 15, ξέρω εγώ, τι, τι σχιζοφρένεια στη φωνή σου. Τη σοβαρή την ποιητική φωνή έχω σήμερα. Απαγγειλέ μου κάτι, Δημήτρη. Πες μου λόγια έρωτα και αγάπης. Διαβάζω για ένα βιβλίο που λέει «Οι άντρες αγαπούν τις γυναίκες που αγαπούν τον εαυτό τους». Α, πολύ βασικό αυτό, πολύ σωστό. Και οι γυναίκες... Δεν αγαπήσεις πρώτα τον εαυτό σου. Ξέρεις τι, και οι γυναίκες αγαπούν τους άντρες που αγαπάνε τον εαυτό τους. Είναι πολύ βασικό αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, την κυριολεξία, να λέω και να ξαναλέω ότι αν δεν αγαπήσεις πρώτα τον εαυτό σου εσύ, κανένας άλλος δεν θα βρεθεί να το κάνει. Βέβαια. Τώρα τι ακούμε. Διάλεξα καλό βιβλίο κι εγώ. Έλα. Διάλεξα καλό βιβλίο κι εγώ. Πολύ ωραίο. Γιατί διαβάζεις τέτοια βιβλία? Εντάξει, όλο και καμιά μαλακιά τη διαβάζουμε, για αλήθεια. Ψάχνεσαι, ρε παιδί μου, εσύ ψάχνεσαι για το πώς θα ρίχνεις τα γκομενάκια πιο εύκολα τώρα. Να έχεις ατάκες κονσέρβα να πετάς. Ένας από τους τρόπους είναι αυτός. Να βρεις βιβλία ή τι διαβάζουν οι γυναίκες, να καταλαβαίνεις τι έχουν στο μυαλό τους. Κοέλο, κοέλο, πάρε και διάβαζε κοέλο, σου λέει. Εκεί να δεις ατάκα κασέτα. Ατάκα κασέτα συνήθως. Διαβάζω και Κικίδη Μουλά, να ξέρεις. Κικίδη Μουλά, ε. Λένα Μαντά, απ' όλα, ναι. Λένα Μαντά. Ναι, κοίτα ναι, να δεις, μετά τη Δημουλά. Μετά τη Δημουλά, η Μαντά δεν πάει τόσο πολύ. Συνίζει. Προσπαθώ να καλύψω όλο το φάσμα από αυτό που διαβάζω. Όλο, καλά κάνεις. Καλά κάνεις, Δημήτρη. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις έξω ένα βράδυ, καταλάβεις. Τι? Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις έξω ένα βράδυ. Όχι, παιδί μου, έχει χαλάσει ο κόσμος. Φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου. Τι λες τώρα? Εν τέλει το θέμα μας ξέρω, δεν ξέρω ποιο είναι. Δυνάμωσέ τον, λέω. Μίλα πιο δυνατά. Εν τέλει, λέω, το θέμα μας δεν ξέρω ποιο είναι, γιατί έπεσα κατευθείαν στην απαγγελία και δεν κατάλαβα. Και σε αποπήρε, λέω. Σε συνεπήρε και σένα ο προηγούμενος ο ΨΥΤ. Η αλήθεια είναι ότι περιμένω ότι θα τελειώσει, γλάρωσα λίγο, αλλά. Καλά, εσύ κι εγώ δεν με έβλεπε. Ψηλό έκλεινε το μάτι. Τι ήθελα να πω. Σήμερα το θέμα μας είναι το πώς, ρε παιδί μου, ξεκολλάς από μία σχέση και πώς, από πού μάλλον πρέπει να αντλήσεις τη δύναμη και πώς να το κάνεις αυτό όταν θέλεις να φύγεις από μία σχέση αλλά νιώθεις εγκλωβισμένος εκεί γιατί έχεις συνηθίσει. Πώς δηλαδή και αν γίνεται να καταπατήσεις τη συνήθεια, να την πατάξεις και να βγεις ξανά στο κουρμπέτι. Τι? Μιλάς μετά το χωρισμό, όχι πως θα πει ο εγκλωβιστής από μια σχέση. Μιλάω και που για απλά τα δύο. Έχει ρουτινιάσει. Μιλάω και για τα δύο, ρε παιδί μου. Έχει διαφορά η αλήθεια είναι. Άλλο να είσαι σε μια σχέση η οποία έχει ρουτινιάσει και να βρεις τον τρόπο πώς να ξεφύγεις από αυτό. Και άλλο να έχεις χωρίσει, να σε έχουν χωρίσει, ξέρω εγώ, και να προσπαθείς να... Κοίτα να δεις, να το ξεπεράσεις, είναι διαφορετικό βρες Δημήτρη, αλλά και τα δύο θέλουν μεγάλη δύναμη για να μπορέσεις να τα κάνεις. Δηλαδή, θέλει... Δύναμη, αλκοόλ, τα πάντα θέλει. Τα πάντα θέλει, ναι, θέλει και το ξύδι του, το θέλει, το απαιτεί. Απλώς... ξύδι δεν γίνεται. Όχι. Απλώς θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και αν έχεις απεγκλωβιστεί από μια σχέση που δεν θες, που δεν σε καλύπτει γενικότερα, αλλά έχει γίνει συνήθεια, έχει γίνει μέρος της ζωής σου, έχει γίνει ο άνθρωπος αυτός, έχει γίνει τρόπος ζωής, το να έχεις μια σχέση, το να έχεις ένα δεσμό, το να έχεις έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να πεις μια βλακεία. Θέλει δύναμη να ξεκολλήσεις, να σου φύγει. Παρότι δεν περνάγες καλά, έτσι. Ορίστε. Παρότι δεν περνάγες καλά. Ναι, ναι. Μόνο και μόνο η συνήθεια δηλαδή. Τι να δεις, συνειδητοποιήσεις. Δεν γούσταρες τη φάση που ήσουν. Συνειδητοποιείς από την αρχή σε τέτοιες περιπτώσεις, ρε παιδί μου, ότι η διαφορά είναι θετική για σένα. Δηλαδή, περνάς καλύτερα τώρα που χώρισες, αλλά κάτι σου λείπει. Και αυτό που σου λείπει είναι η συνήθεια του να έχεις σχέση, το να βρίσκεσαι με έναν άλλον άνθρωπο. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Ισχύει. Το θέμα πιστεύω είναι μέχρι να βρεις καινούργιες συνήθειες που σε καλύπτουν και σε κάνουν να περνάς καλά. Δηλαδή να βρεις κάποιον άλλον. Δεν είναι απαραίτητα να βρεις κάποιον άλλον. Δηλαδή σου λείπουν κάποια πράγματα συνηθισμένα που έκανες με αυτόν τον άνθρωπο τακτικά. Δεν νομίζω ότι ρε παιδί μου αν πήγαινες με τον άλλο για ποτό σου λείπει το ποτό.
σου λείπει η συντροφιά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και γενικά, όταν είσαι σε μία σχέση μακροχρόνια, τα πράγματα είναι λίγο συνυφασμένα στο μυαλό σου με αυτόν, με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί, καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Είναι το ότι, ρε παιδί μου, έχω συνηθίσει να κοιμάμαι με τον άλλον δίπλα και το ροχαλιτό του, ξέρω εγώ, μου λείπει ξαφνικά. Γιατί έχω συνηθίσει... ενώ πριν σε εκνεύριζε. Σε εκνεύριζε. Που μπορεί να λες, πω πω Παναγιά μου, βρήκα την υγειά μου τώρα, ξέρω εγώ, κοιμάμαι ήσυχη. Αλλά και πάλι σου λείπει αυτό. Ή το ότι πήγαινες για καφέ... Ρε παιδί μου, όχι και τόσο απλά πράγματα και πιο σύνθετα. Δηλαδή το ότι έχω έναν άνθρωπο ανά πάσα ώρα και στιγμή που μπορεί να μου έχει φύγει πεταλούδα από το στομάχι και να μην είμαι ερωτευμένη μαζί του, αλλά είχα έναν άνθρωπο όποτε το χρειαζόμουν να ήταν εκεί. Σου λείπει γιατί αυτό, σου λείπει. Γιατί να το χάσει αυτόν τον άνθρωπο μου. Γιατί δεν είσαι ερωτευμένος, ρε εσύ. Γιατί δεν περνάς δηλαδή, καλά. Δηλαδή, μόλις φεύγει ο έρωτας, χωρίζουμε. Ρε εσύ, Δημητρή, κοίτα να δεις. Είναι απλά τα πράγματα. Ξεκινάμε μία σχέση με τις καλύτερες προοπτικές. Ξεκινάμε συνήθως ερωτευμένοι. Ξεκινάμε ντουβρουτζαρισμένοι. Ξεκινάμε μες στα μέλια, μες στη χαρά. Όταν στην πορεία καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα έχει φθαρεί. Αυτό που σε κρατάει στη σχέση είναι το κατά πόσο ταιριάζεις με τον άλλο τον άνθρωπο και τι δεσμοί ναι. έχουν αναπτυχθεί μεταξύ σας. Σωστά? Σωστό. Σωστά. Λοιπόν, όταν όμως παρόλο τους δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί, που είναι αναπόφευκτο έτσι, όταν είσαι με έναν άνθρωπο 24 ώρες το 24ωρο και κάθε μέρα, νιώθεις κοντά, νιώθεις να δένεσαι. Όταν όμως, θα μπορούσε και να μην είσαι, βέβαια, για να είναι πιο χαλαρή σχέση. Ναι, αλλά όταν όμως δεν περνάς καλά και δεν είναι απόλυτα αυτό που θες ο άλλος ο άνθρωπος και δεν σε καλύπτει, ρε παιδί μου, και έχει φύγει και ο έρωτας, εκεί η όλη φάση, και όταν έχει περάσει και καιρός, γίνεται συνήθεια, γίνεται ρουτίνα, γίνεται λίγο καθημερινότητα, γίνεται λίγο και πού να τρέχω τώρα να βρω άλλο να τον αντικαταστήσω. Και κάθεσαι εκεί. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Εγώ αυτό αναλύω σήμερα. Το γιατί καθόμαστε ναι. σε μία σχέση που έχει βαλτώσει. Έχουμε καταρχήν, όταν μιλάς για την περίπτωση αυτή, ότι είμαστε στη σχέση ενώ έχουμε βαλτώσει, έχουμε ρουτινιάσει. Ναι, είναι μεγά λάθος. Το κάνεις από συνήθεια καθαρά. Νιώθεις την ασφάλεια, έχω τον άνθρωπο δίπλα μου, okay. εκεί πρέπει να βάλεις τα πράγματα κάτω, τα δεδομένα για να σκεφτείς ότι δεν περνάω καλά, δεν είμαι καλά εδώ, φεύγω. Το άλλο όμως πράγμα είναι ότι όταν έχει βαλτώσει ο ένας από τους δύο και παίρνει την απόφαση και φεύγει, αυτός okay, θα το ξεπεράσει, δεν του λείπει. Στην αρχή μπορεί να του λείπουν κάποια πράγματα, που πιστεύω σε αυτή την περίπτωση ότι δεν του λείπουν στην αρχή. Αυτός που βαλτώνει σε μια σχέση και ρουτινιάζει και το παίρνει απόφαση και χωρίζει, του λείπουν πολύ αργότερα. Τον πρώτο καιρό είναι όλα μια χαρά, okay, νιώθω σούπερ. Του λείπουν πολύ αργότερα κάποια πράγματα Δημήτρη, που συνήθιζε να κάνει. Δημήτρη, εγώ νομίζω ότι όταν φτάσει η κατάσταση στη ρουτίνα και όταν φτάσει να κουραστεί μια σχέση, δεν έχει κουραστεί ποτέ μόνο ο ένας. Πάντα, ακόμα και αν δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε και να το πούμε, πάντα έχει κουραστεί κι ο άλλος. Απλώς είναι ποιος θα πάρει πιο γρήγορα την απόφαση να πει το stop. Εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα δεν μιλάμε για τις καταστάσεις ναι. που δεν έχει κουραστεί η σχέση, που δεν έχει κουραστεί η συνολική διαδικασία, ρε παιδί μου, του να είσαι με έναν άνθρωπο και εσύ έχεις βαρεθεί γιατί συνειδητοποίησες ότι δεν την γουστάρεις και τόσο. Κοιτάξτε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι το λογικό είναι να έχουν ρουτινιάσει και δύο. Απλά μπορεί ο ένας από τους δύο να μην έχει καταλάβει καν τη ρουτίνα στην οποία έχει μπει. Και να θέλει, ξέρεις, ένα ψήκλισμα ότι τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται, ξέρεις, έχουμε ρουτινιάσει εδώ. Για να μην έχεις καταλάβει τη ρουτίνα, νομίζω ότι δεν σε απασχολεί και τόσο η σχέση. Δηλαδή, κάποια πράγματα συνήθως είναι... ένας άνθρωπος δεν έχει μόνο τη σχέση στο μυαλό του. Ναι, αυτό λέω. Όταν φτάνεις στο σημείο το τελευταίο πράγμα που σε απασχολεί να είναι η σχέση σου, τότε δεν υφίσταται. Εντάξει, δεν λέω το τελευταίο πράγμα. Ναι, αλλά όταν έχεις και άλλα πράγματα στο μυαλό σου, δουλειές, ιστορίες, που τρέχουν όλη μέρα, κάθε μέρα Δημήτρη, στο μυαλό σου. Ξέρεις τι, καταλήγουμε στα ίδια, ότι ενώ ο έρωτας ναι, ναι. είναι μια κατάσταση η οποία σε συνεπέρνει, και μια κατάσταση η οποία σε γεμίζει συναισθήματα, σε γεμίζει σκέψεις, σε γεμίζει έννοιες. Λοιπόν, όταν αυτές για τον ένα ή για τον άλλο λόγο περιοριστούν και μπουν άλλες προτεραιότητες, άλλες προτεραιότητες εννοώ, ρε παιδί μου, να σε απασχολούν περισσότερο άλλα πράγματα. Και δεν μιλάω για δουλειές και τέτοια, έτσι.
Γενικότερα, σημαίνει ότι έχει εξασθενήσει το αίσθημα του έρωτα. Ο έρωτας είναι ένα πράγμα. Τέλει, δηλαδή, τι θέλουμε, έρωτα, αγάπη ή και τα δύο. Μα το ένα είναι η συνέχεια του άλλου, βρε Δημήτρη. Ξεκινάς ερωτευμένος. Ναι, δεν υπάρχει σχέση που να σε συνεπέρνει για 50 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι φυσιολογικό. Σε κάποιους βέβαια ο έρωτας μπορεί να κρατήσει ένα μήνα, σε κάποιους δύο χρόνια, σε κάποιους τρία χρόνια. Είναι φυσιολογικό, επακόλουθο η αγάπη μετά και αυτή η ρουτίνα εισαγωγικά. Είναι λογικό ότι όταν θα σε 10 χρόνια με έναν άνθρωπο ότι θα υπάρχει ένα είδος ρουτίνας. Ναι, στο χέρι σου είναι να κάνεις και διαφορετικά πράγματα και να ξεφεύγεις και να γουστάρεις και να κάνεις καινούργια πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό, λες αυτό που είπα πριν. Στην περίπτωση αυτή, του ότι συνεχίζεις να μένεις με έναν άνθρωπο ενώ έχει περάσει ο έρωτας και υπάρχει αγάπη, σημαίνει ότι ο άλλος άνθρωπος σου κάνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό και ταιριάζουν τα χνότα σας, ρε παιδί μου, και μπορείτε να μείνετε μαζί. Αν φύγει ο έρωτας και με αυτόν τον άνθρωπο δεν ταιριάζεις ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν τέριαζες και στην κατάσταση του έρωτα, αλλά ρε παιδί μου, είσαι ερωτευμένος. Δεν νομίζω ότι σου παίρνει πολύ καιρό για να το καταλάβεις. Α, αυτό. Μην το λες, Δημήτρη. Παίρνει έως και δεν χρόνια. Λέω ότι σε δύο μήνες θα το καταλάβεις. Εννοείται ότι παίρνει χρόνια, αλλά δεν θέλεις και μια δεκαετία για να το καταλάβεις. Μπορεί να πάρει και πολύ καιρό. Γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν έτσι. Μέσα σε μια δεκαετία, εσύ μπορεί να έχεις μια σχέση η οποία να σε βρήκε και να ξεκίνησε όταν είχες άλλα δεδομένα στη ζωή σου, άλλες απαιτήσεις, ρε παιδί μου, άλλα θέλω. Και σε αυτή την πορεία των 10 χρόνων, όπως εξελίχθηκε και η σχέση, εξελίχθηκες και εσύ. Και ξαφνικά αυτά που σου προσέφερε ο άλλος άνθρωπος και κάποτε σε κάλυπταν, να μην σε καλύπτουν πλέον. Αλλά εκεί μπαίνεις σε άλλο τρυπάκι και σκέφτεσαι... Ποιος σπάνια περίπτωση αυτή θα έλεγα. Δεν νομίζω σπάνια, ότι δεν υπάρχει, ότι αλλά είναι σπάνια. Απλώς νομίζω ότι η εξέλιξη της σχέσης σε προσπερνάει. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί οι άνθρωποι... Εκεί μπαίνει λιγάκι και διαφορά ηλικίας αυτό που λες. Τι μπαίνω? Μπαίνει λιγάκι και διαφορά ηλικίας αυτό που λες. Η διαφορά ηλικίας που κολλάει. Έστω ότι όταν υπάρχει μια εξέλιξη και υπάρχει μια διαφορά ηλικίας αρκετά μεγάλη και ότι άλλα πράγματα μπορεί να ζητάει ο ένας, άλλα πράγματα μπορεί να ζητάει ο άλλος μετά τα ντουζένια του έρωτα, παίζει ρόλο λίγο και αυτό. Κοίτα να δεις, ειδικά στις σχέσεις που έχουν ξεκινήσει από νεαρή ηλικία, δηλαδή όταν ξεκινάς να κάνεις μια σχέση στα 18, έτσι, και ακόμα και να μην υπάρχει διαφορά ηλικίας. Ξεκινάς με κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που μπορεί να είναι τα ίδια και για τους δύο, αλλά στην πορεία των χρόνων εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος και αρχίζεις και ζητάς άλλα πράγματα, όπως και ο άνθρωπός σου, έτσι. Και μπορεί κάποια στιγμή να φτάσετε στην πορεία του χρόνου να είστε δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι από την αρχή, από το ξεκίνημα της σχέσης, και να μην μπορείτε να αντέξετε ο ένας τον άλλον ούτε λεπτό. Ναι, ναι, συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει, δηλαδή αυτό, υπάρχει και αυτό. Απλώς λέω ότι όλες οι δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν, ακόμα και αν δεν ταιριάζεις με τον άλλον σε μεγάλο ποσοστό, στη φάση του έρωτα και του ντουβρουτζά, όλα αυτά δεν τα βλέπεις καν. Όταν τίποτα περάσει. Δεν βλέπεις τίποτα τότε. Δεν βλέπεις τίποτα. Όταν περάσει η πρώτη φούντωση, η φλόγα, τότε αρχίζεις και ξεγκαβώνεσαι και λες Παναγία μου, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Καταλαβαίνεις. Ναι, 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 αλλά το πόσο ισχύει. Θα κρατήσει ισχύει. Ο έρωτας είναι αυτό που είπες και εσύ. Είναι καθαρά υποκειμενικό και είναι καθαρά ανάλογα το ζευγάρι. Αυτό. Αλήθεια μπορεί να κρατήσει και πολλά χρόνια ο έρωτας. Είναι αναλόγως πώς περνάει ένα ζευγάρι, πώς θα διαχειρίζονται οι δυο τους. Όχι μόνο ο ένας, πώς θα διαχειρίζονται και οι δύο. Κοίτα να δεις, ακόμα και ο έρωτας έχει κλιμακώσεις, νομίζω εγώ. Δηλαδή, ακόμα πιστεύεις και... Πιστεύεις ότι ξαναφουντώνει. Ναι. Όταν αρχίσει να χαλαρώνει λίγο, ότι μπορεί να ξαναφουντώσει. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει διάρκεια αυτή η φούντωση. Απλά θα είναι για λίγο. Εσύ, πόσα ζευγάρια είναι μαζί, περνάνε τη σκατένια τη φάση τους που ξέρω εγώ τσακώνονται, που υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αναταραχή γενικότερη και κάτι γίνεται και τους ξαναφουντώνει όλο αυτό. Όμως, ναι, όταν έχεις περάσει μια άσχημη φάση, αυτό μένει, υπάρχει μέσα σου και η φούντωση και πάλι δεν διαρκεί πολύ, δηλαδή φθήρεται. Ναι, και μόλις φύγει, σταδιακά ξανά... γίνεται ρετάλι, ξέρω εγώ, δεν μαζεύεται μετά, δεν μπαλώνεται, πάει. Σωστό. Αλλά είναι και κατά πόσο θα το αφήσεις να σε καταβάλει
αυτό το συναίσθημα. Δηλαδή, γι' αυτό σου είπα και πριν ότι παίζουν και άλλα πράγματα μέσα στην πορεία των χρόνων. Μπορεί να έχει περάσει ο έρωτας, να έχει συνειδητοποιήσει ότι κοίτα να δεις, δεν είναι το ιδανικό τελικά. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο ιδανικός για μένα, αλλά έχω κάνει τα παιδιά μου, έχω κάνει την οικογένειά μου και βολεύομαι σε αυτό. Και να υπάρχει αγάπη, ξέρω εγώ, αλλά και πάλι να είσαι ψιλοαδιάφορος και ψιλο. Οκ, δεν με νοιάζει. Εκεί δηλαδή πρέπει να την κάνεις, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Έχεις κάνει την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Θα σου πω. Δημήτρη, εγώ γενικά πιστεύω και το λέω συνέχεια ότι δεν υπάρχει πρέπει σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορείς να πεις πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο. Κάνεις ό,τι νομίζεις ότι είναι το σωστό και για σένα και για τον άλλον. Και αυτό είναι δηλαδή, ανάλογο κατά πόσο ενδιαφέρει. Ούτε στον έρωτα ούτε στην αγάπη κολλάνε τα πρέπει. Τι? Ούτε στον έρωτα ούτε στην αγάπη κολλάνε τα πρέπει. Και αυτό πολύ περίεργο είναι που λες. Δηλαδή. Δεν υπάρχει πρέπει γενικότερα. Αν είναι κάτι να γίνει και αν το γουστάρεις κάτι να γίνει πάρα πολύ, γίνεται μόνο του. Δηλαδή, αν έναν άνθρωπο τον γουστάρεις απίστευτα πολύ, ακόμα και να ξέρεις, είναι αυτό που είπε και η κοπέλα που πήρε στην αρχή, η Φοφό, ότι ακόμα και να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, σου κάνει κακό και σε καταστρέφει και σε χαλάει, όταν τον γουστάρεις πάρα πολύ, θα μείνεις εκεί. Κατάλαβες, ακόμα και να το ξέρεις αυτό. Είναι μέχρι να φτάσει. Αυτή είναι η αρρωστημένη μορφή έρωτα, βέβαια. Ναι, αλλά κυρίως οι πολύ ντουβρουτζαρισμένοι έρωτες και οι πολύ έτσι φουσκωμένοι από παντού είναι τέτοιοι. Δηλαδή, είναι κάπως έτσι. Έχουν μια μορφή αρρώστιας μέσα τους και μια μορφή αιμονής και μια μορφή έντασης πάντα. Ψύχος κυρίως. Είναι ψύχος, ναι. Είναι ψύχωση, αλλά νομίζω ότι όλοι το γουστάρουμε αυτό κατά βάθος και όλοι το περνάμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, ή αργά ή νωρίς, κάποια στιγμή θα σου έρθει. Καλύτερα να σου έρθει νωρίς όμως. Αυτό λέω κι εγώ. Είναι προτιμότερο να σου έρθει νωρίς. Καλύτερα να σου έρθει νωρίς, γιατί άμα σου έρθει σε μεγάλη ηλικία. Εκεί χάνεις τα αυγά και τα πασχάλια, ρε. Χάνεις κανονικότατα τη γη κατά τα πόδια σου. Διαλύεσαι κανονικά. Αυτό και δεν ξέρεις και πώς να το μαζέψεις. Καλύτερα μικρός για να μαθαίνεις, γιατί όλα αυτά. Και γενικότερα θέλω να το τονίσω. Είναι εμπειρίες αυτά, σημαντικές. Είναι εμπειρίες που σε κάνουν και καλύτερο σαν άνθρωπο γενικά και σε βάζουν στη διαδικασία να καταλάβεις εσένα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, όταν φτάνεις στο αποκορύφωμα του χάλια σου, όταν φτάνεις στον πάτο, ρε παιδί μου, εκεί συνειδητοποιείς πράγματα. Εκεί αρχίζεις και βλέπεις ποιος είσαι, βλέπεις τις αντιδράσεις σου, βλέπεις τα λάθη σου, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Όταν το ποτό θα έχει φτάσει. Όταν το ποτό θα έχει γίνει, δεν θα υπάρχει αίμα στη φλέβα και θα τρέχει το τζακ, ξέρω εγώ, τότε σου έρχεται. Αλλά έτσι είναι διαδικασίες που εν τέλει μόνο καλό κάνουν. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Ότι εσύ δεν είσαι κάτι σε τέτοια σχέση δηλαδή που να έχεις ρουτινιάσει. Και να μην μπορείς και να μην φεύγεις, ενώ να μην το έχεις καταλάβει. Να τι? Σου έχει τύχει, ενώ δηλαδή να έχεις ρουτινιάσει και να μην το έχεις καταλάβει. Ή να το έχεις καταλάβει και να μην φεύγεις παρόλα αυτά λόγω συνήθειας. Ξέρεις τι, νομίζω γενικά ότι τη ρουτίνα σε ό,τι φάση και να είσαι την αντιλαμβάνεσαι. Εγώ αυτό νομίζω. Ωραία. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει περίπτωση που να ζεις σε μια μονοτονία και να μην το καταλαβαίνεις. Πάντα το καταλαβαίνεις, αλλά είναι αυτό που είπαμε. Δηλαδή, ανακυκλώνουμε τη συζήτηση τώρα, ότι ή θες να το καταλάβεις και το καταλαβαίνεις, ή κλείνεις τα μάτια σου και λες εντάξει, ξέρω εγώ, θα φτιάξουν τα πράγματα, θα αλλάξουν. Δεν φτιάχνουν όμως τα πράγματα. Τελείωσε. Και αυτό που λέω και φωνάζω και ξαναφωνάζω και θα βγω με καμιά ντουντούκα καμιά ώρα είναι ξεκολλάτε. Ζήστε τη ζωή σας και όσο είστε νέοι, ρε παιδί μου, όσο είμαστε νέοι και μας παίρνει να βάζουμε ένα τέλος και να ξεκινάμε καινούργια πράγματα από την αρχή. Ας το κάνουμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή βρήκαμε έναν άνθρωπο. Μαζί σου. Βρήκαμε έναν άνθρωπο, καθόμαστε εκεί, δένουμε το γαϊδαρό μας και κατσικωνόμαστε ever. Πρέπει να αλλάζουμε λίγο τα πράγματα στη ζωή μας, να είναι έτσι, να πηγαίνει καρδιογράφημα το πράγμα, όχι ένα flat. Μπιπ. Στο τέλος πεθαίνεις, ξέρω εγώ, δεν έχει. Ναι. Μετά είναι η ευθεία γραμμή. Ναι, και δεν υπάρχει και ουσία κιόλας. Να ζούμε έντονα, να ζούμε με πάθος, να ζούμε πράγματα, καταστάσεις, να έχουμε εμπειρίες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι για να φτάσεις στο σημείο να κάνεις κάτι πιο σοβαρό στη συνέχεια της ζωής σου, δηλαδή να κάνεις μια σχέση
Σοβαρή, να βρεις αραβωνιάρι, αραβωνιάρα, ξέρω εγώ, να κάνεις μια... Αραβωνιάρι. Ναι, να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά. Πρέπει να έχεις εμπειρίες. Οι άνθρωποι που κάνανε αυτό το βήμα, κάνανε τα παιδιά τους, κάνανε την οικογένειά τους, χωρίς εμπειρίες, δυστυχώς, οι περισσότεροι... Ήταν άσχημο το αποτέλεσμα. Το λήξανε μετά στο τέλος κάποια στιγμή, γιατί αν δεν ζήσεις, αν δεν... ρε παιδί μου, δεν βελτιώσεις και δεν εξελίξεις το εγώ σου, δεν μπορείς να εξελίξεις το εμείς μετά. Σωστό. Πρέπει να έχεις φτάσει. Πού το έχεις διαβάσει αυτό? Δεν το έχω διαβάσει. Αυτό μου ήρθε τώρα, να ξέρεις. Αλήθεια. Δημιουργώ το παιδί μου. Βάλτε τα τάκα πίσω στον τοίχο. Κεντάω εγώ συνέχεια. Δημιουργώ. Αυτό θέλω να πω και είναι πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να έχεις δει όσα θες να δεις, να έχεις ζήσει όσα θες να ζήσεις εσύ, να τα έχει κάνει και ο άλλος αυτά και μετά τσούκου τσούκου τσίκι τσίκι. Να φτιάξετε έτσι το σπιτάκι σας, να κάνετε και τα παιδάκια σας. Οπότε σε μικρές ηλικίες δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, είναι δύσκολο. Σοβαρά... Είναι δύσκολο. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις έτσι. Εντάξει, όλοι οι κανόνες έχουν την εξαίρεσή τους. Ναι, αλλά εντάξει, είναι τι ζητάει ο κάθε άνθρωπος. Προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια εξέλιξη στη ζωή τους. Στο εγώ τους, ξέρω εγώ, να μην θέλουν να. Δεν θέλουν να ζήσουν εμπειρίες. Δεν θέλουν να ζήσουν, θεωρούν ότι αυτό ήταν, ξέρω εγώ, κάναμε ό,τι κάναμε, ζήσαμε όσο ζήσαμε, τώρα... Επαναλαμβάνεσαι, Κωστάκη. Κι εγώ... Το ρεπερτόριο είναι μικρό, ακούω. Τι? Το ακούς το τραγούδι εσύ τώρα. Ναι, το ακούω το τραγούδι και απλά λέω το ρεπερτόριο είναι μικρό, βλέπω, γιατί έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Ο Κώστας σήμερα έχει μελαγχολήσει, έχει καταπληκτεί. Με αυτά που άκουσε πριν, κοίτα να δεις. Όμως το Fur Elise είναι αγαπημένο κομμάτι. Εγώ το λατρεύω. Έλα, δώσε λίγο ρε μάστορα πιο δυνατά. Έμαντε. Τρελαθείτε, κόσμο. Τρελαθείτε με τον Μπετόβεν. Πρέπει να ανέβει λίγο το ύφος εκεί που σου βγαίνει. Τι είπες? Πρέπει να ανέβει λίγο το ύφος. Τι? Πολύ. Πρέπει να αλλάξει θέμα. Πρέπει να αλλάξω θέμα. Πρέπει να βάζεις θέματα λίγο πιο ανεβαστικά. Τι θέλεις να, γιατί θες να συζητήσουμε, σας φοβάμαι λίγο. Μα αυτή τώρα πέφτεις λίγο, πέφτεις ρε παιδί, πώς θα το κάνουμε. Πέφτεις με αυτό το θέμα συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ παραγωγικό. Και σίγουρα γενικότερα την προωθεί τη συζήτηση ένα τέτοιο θέμα. Γίνονται συζητήσεις επίπεδου, Δημήτρη μου, όπως ήταν οι προηγούμενοι. Που βρήκε ο άνθρωπος και αν... Αυτό είναι η Βιβάλτη. Είναι, θα ξέρω να το πω. Ανεβαίνουμε λίγο. Ωραία! Μπιζέ είναι. Τι? Μπιζέ. Είναι μπιζέ. Άρης Μάρης Κουκουνάρης λέω εγώ. Μη μου βάζεις τέτοια. Βάλε κάτι άλλο. Κάτι πιο live. Λοιπόν, γιατί κυρίες και κύριοι έχουμε επίπεδο σε αυτή την εκπομπή. Βεβαίως. Τι συμβαίνει σήμερα? Ανεβούμε. Ανέβηκες, Δημήτρη μου? Ναι, φουλ. Τώρα full. Είμαι σαπάτη. Τώρα είσαι έτοιμος. Έτοιμο πόλεμος. Ντούρασελ τώρα. Με τον πιζέ. Τέλεια. Μπράβο, Κώστα. Πολύ... Ήταν καταπληκτικό η προσδίκη σου. Λοιπόν, Μιτσάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Φιλάκια πολλά. Και εγώ χάρηκα πολύ. Bye. Γεια. Ωραία. Τα αναλύουμε, τα ξαναματαναλύουμε, λέμε, ξαναλέμε, μια χαρά, έτσι περνάει η ώρα ευχάριστα. Λοιπόν, θέλω να πάω να ακούσω το δεύτερο κομμάτι, να ακούσουμε λίγη μουσική ελληνική, με ελληνικά λόγια, με λόγια βασικά, γιατί ήμασταν στο Μουγκό τόση ώρα. Πάμε! Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Οι φίλοι μου
το είχαν πει. Ξέχνα ρε Μπίλη τη φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Φρικτές οι φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ηρωνικά, όπως με κοίταζε κι αυτή πριν από μερικά λεπτά. Οι φίλοι μου μου το είχαν πει. Ξέχνα ρε Μπίλη τη φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Ο δρόμος σκοτεινός, παραπατάω στα σκαλιά, μες στο δωμάτιο μοναχός, κι ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Οι φίλοι μου το είχαν πει. Ξέχνα ρε Μπίλη τη φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Αμέ, μα τελειώνουν και γρήγορα αυτά τα τραγούδια. Δεν έχουμε να ακούμε, σου λέει. Δεν έχει να δώσει άλλο. Αλλά πολύ μου αρέσει αυτό το τραγουδάκι. Οι φίλοι μου το είχαν πει. Ξέχνα ρε Μπίλη, τι Παναγιά μου, Παναγιά μου. Τι συμβαίνει σήμερα, του αποχαυνώματος. Δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει. Ναι. Ναι, πάμε, δώσε, γιατί αλλιώς δεν γλιτώνω, σου λέει. Με το τηλέφωνο τραγκαντρούγκα. Ναι, παρακαλώ. Νίνα. Παρακαλώ. Έλα, μου τι κάνει. Καλά, Δόμνα! Ναι, εγώ είμαι με κατάλληλα. Πού σε βρε, Δόμνα, πού σε? Και λέω, Παναγιά μου, η Δόμνα μας ξέχασε και δεν μάθαμε και τις εξελίξεις με το γέροντα. Ω, μην τον λες έτσι, ντροπή. Συγγνώμη, με το αγόρι σου ήθελα να πω. Καλύτερα. Τι έγινε, πώς είσαι, πώς περνάς? Χρόνια και ζαμάνια. Άρρωστη, γι' αυτό μ' ακούσε έτσι. Α, είσαι άρρωστη, Δομνάκη. Ναι, αλλά η συνήθειά σου, η αγαπημένη. Ευχαριστούμε. Θα σου πω τα νέα μου, γιατί είχα εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο συναχωμένη, οπότε καταλαβαίνεις. Μια χαρά σ' ακούω εγώ, μια χαρά, γκραντ. Αλήθεια, ακούγουμε καλά, ωραία. Ακούγεσαι πολύ καλά, μια χαρά. Για πες μου λίγο κάτι, γιατί ο Κωστάκης έχει εξεγερθεί σήμερα. Τι μουσική θες να σου βάλει εσένα? Ορίστε. Τι μουσική θες να σου βάλει ο Κωστάκης? Έχει γίνει DJ σήμερα, σου λέει, έχει λυσάξει. Τι θες να ακούσεις? Τη μουσική τώρα, θα ακούσουμε μουσική. Μα δεν ξέρω, θέλει να σου βάλει. Τι σε εμπνέει, λέει, τι σε εμπνέει. Να μου βάλει κάτι... Ξεσαλώσαμε όλοι εδώ μέσα, για πες. Έτσι είναι και η ώρα περασμένη, να ακούσουμε κανένα ροκ κομμάτι. Να ακούσουμε. Στραβό μου τσουνιάζει λίγο, αλλά θα στο βάλει, μωρέ. Τι με ρωτάει. Τι τη ρωτάς. Εντάξει, λέει, εντάξει. Για πες. Ωραία. Λοιπόν, κάτι αποσυντονίστηκα με τον Κώστα. Την αποσυντονίζεις. Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο και είμαι πολύ ερωτευμένη με το αγόρι μου και τι να κάνω τώρα. Ερωτεύτηκες και πάρα πολύ κιόλας, Δόμνα. Ήδη είμαι λίγο ερωτευμένη, μπερδεμένη. Από το λίγο μέχρι το είμαι πολύ ερωτευμένη με το αγόρι μου.
Τσικ, τσικ. Εντάξει, τώρα κι εσύ. Εκφράστηκε λίγο πιο έντονα. Ναι, για πες. Τι να σου πω, γύρισε από το Λονδίνο. Τι έφερε, τι σου έφερε. Μου φέρε μια εξαιρετική τσάντα. Δεν θα πω τη μάρκα, μη ήθανο διαφήμιση. Ναι. Πολύ ακριβή, πολύ ωραία. Ενθουσιάστηκα εγώ. Τα καλύτερα ειδόμουν. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή τσάντα. Και μου έφερε και ένα πάρα πολύ ωραίο τζάκετ. Γουναρικό. Όχι γούνα, εντάξει. Τι σου έφερε? Τζάκετ, ένα τζάκετ δερμάτινο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Αυτά πολύ ωραίο σχέδιο. Σου έφερε? Αυτά μου έφερε, δεν μπορώ να σου πω, δεν μου έφερε κάτι άλλο. Εντάξει, μια χαρά. Τι άλλο ήθελες κι εσύ? Ναι, όχι, δεν είχα καμιά άλλη απέτηση προς Θεού. Τι ακούμε, παρακαλώ. Μου έφερε και ένα άρωμα, αλλά εντάξει, αυτό... Αχ, του έδωσες ψηλά. Ναι, του έδωσε, του έδωσε. Μπράβο σου, δούμε. Τι ακούμε, είπαμε. Αλλά... Ορίστε. Ρωτώ να δω. Εντάξει, το ακούσαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Πάει, μπράβο, εξαιρετικά. Κώστα. Και ντάει ο Κωστάκης σήμερα και ντάει, σου λέει. Μπράβο, Κώστα μου. Μπράβο σου. Αχ, τι γλυκός. Τι γλυκός, λοιπόν. Να τον δεις τώρα τι κάνει. Πολύ γλυκός. Για πες. Λοιπόν, και που λες, επέστρεψα το Λονδίνο και πήγαμε για φαγητό. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα, πολύ ρομαντικά. Τι φάγατε? Ορίστε. Τι φάγατε, λέω, με έχει πιέσει μια λιγούρα. Α, εγώ έφαγα μακαρόνια. Α, εντάξει. Περίμενε κάτι πιο εφάνταστο. Είναι αγαπημένη μου και μάλιστα ήταν και ιδιαίτερη με πολύ ωραία σάλτσα και ήταν πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Ωραία. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτός? Με θυμάμαι. Αυτός κάτι σε σούπα πρέπει να φάγε. Όχι, όχι, νομίζω κάτι σε κρέας. Μπορεί να το μασίσει. Να σου πω, έχω την εντύπωση ότι με ειρωνεύεσαι. Όχι, όχι, απλώς βγάζω λίγη χολή τώρα γιατί πεινάω. Οπότε πεινάω, εγώ γίνομαι Τούρκα. Α, γιατί σε θεωρώ φίλη μου. Εννοείται, ρε ξέρω. Εννοείται. Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σε θεωρώ φίλη μου και ντροπή. Ντροπή, ναι, απλώς όταν πεινάει ο άλλος μυστικό αρκούδι, δόμνα μου. Σε καταλαβαίνω. Είναι σε για πες λοιπόν, πήγατε για φαγητό. Ναι, πήγαμε για φαγητό. Εκεί πέρα μου έδωσε. Τα δώρα. Και το πρώτο δώρο. Όχι, δεν μου τα έφερε όλα, μου τα έκανε σε δόσεις. Ένα-ένα τα έβγαζε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μου έφερε και το πρώτο δώρο. Εντάξει, ενθουσιάστηκα, τον ευχαρίστησα. Μου είπε τα νέα του, μου είπε ότι ο γιος του θα έρθει στην Ελλάδα τώρα για τα Χριστούγεννα. Ο γιος του? Ναι. Ο γιος του που κολλάει. Δεν θυμάμαι τι μου είχες πει για το γιο. Σου είπα ότι είναι χωρισμένος, από όσο ξέρω τουλάχιστον, γιατί θυμάσαι που σου είπα ότι έχω αμφιβολίες, αν έχει πάρει διαζύγιο. Βέβαια τώρα που επέστρεψε... Ο δικός σου είναι χωρισμένος, όχι ο γιος. Ο δικός μου, ναι, αλλά έχει και ένα γιο. Ναι, ο οποίος είναι στο Λονδίνο. Ακριβώς. Ναι. Και τώρα θα έρθει για Χριστούγεννα. Ωραία. Θα πάει και εκείνος να τον δει. Τώρα δεν κατάλαβα, τώρα που το λέω, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πήγε να τον δει τώρα, ενώ σε λίγες μέρες θα έρθει. Α, δεν είχε πάει για δουλειά, είχε πάει για να δει το γιο του. Είχε πάει για να δει το γιο του. Εντάξει, μπορεί κάτι διαδικαστικό, ρε παιδί μου, του σπιτιού, ξέρω κάτι. Ναι, θα το κοιτάξω. Γιατί πονηρεύτηκες? Γιατί τώρα προβληματίστηκα λιγάκι. Γιατί, τύπου μην δεν είχε πάει εκεί, τι, γιατί? Όχι, στο Λονδίνο είχε πάει, αλλά δεν είναι λίγο περίεργο? Όχι, μπορεί να υπήρξε κάποιο θέμα, ρε παιδί μου, με το σπίτι του γιου, κάτι, δεν τον ρώτησες? Όχι, γι' αυτό προβληματίστηκα. Ρώτα τον. Θα το ρωτήσω, ναι. Γιατί, εντάξει, αυτό είναι λίγο περίεργο, δηλαδή δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά τώρα επειδή το είπα, είναι από αυτές τις στιγμές που συνειδητοποιείς κάποια πράγματα, ενώ τα λες, που δεν σου ακούγονται καλά. Που λες, μα γιατί να έγινε έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, με προβληματίζει αυτό. Το γιο, εσύ τον έχεις δει? Φοβάμαι, Νίνα, μη μου λέει ψέματα, φοβάμαι. Φοβάμαι ότι σαν κάτι να μην μου κολλάει. Γιατί τον έχεις πιάσει να λέει ψέματα? Όχι, δεν τον έχω πιάσει, αλλά
ίσως η διαφορά αυτή της ηλικίας μου δημιουργεί ανασφάλεια. Μα η διαφορά της ηλικίας, βρε Σιδόμνα, δείχνει αυτόματα ότι ο άλλος ο άνθρωπος είναι όριμος σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορείς να συνεννοηθείς με μεγαλύτερη ευκολία. Ναι, αλλά και... είναι... Ναι. 30 χρόνια μεγαλύτερος μου σχεδόν. Ναι, βρε Δόμνα μου, αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάτσει να σαλιαρίσει και να πει μπούρδες χωρίς να ισχύουν. Ναι, αλλά δεν διαφωνώ σε αυτό που λες από τη μία, αλλά από την άλλη λέω εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει ήδη ένα γάμο, έχει και παιδί, μήπως περνάει και το χρόνο του. Δηλαδή δεν θέλει να κάνει οικογένεια προφανώς. Δεν ξέρω, δεν ξέρεις, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ. Εσύ πώς το κρίνεις? Εγώ είμαι προβληματισμένη. Απ' τη μία είναι πολύ ωραία όλα, όπως είπα είναι και αρκετά εμφανίσιμος και περνάμε όμορφα, με περπείται, που είναι σημαντικό και αυτό. Έχω κάποια αισθήματα γι' αυτόν, που εξελίσσονται να είναι λίγο πιο δυνατά. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι βάζω και το χέρι μου στη φωτιά για τα αισθήματά μου, δηλαδή δεν έχω δεθεί ακόμα σε βαθμό μεγάλο. Εντάξει, δεν είναι, πόσο είναι, 2 μήνες? Είναι το λιγότερο από 2 μήνες. Εν τω μεταξύ, η κοπέλα μας λέει τον καημό της ότι προβληματίζεσαι και της έχεις βάλει goodbye my lover, αν είναι δυνατόν. Ο Κώστας, ε. Ο Κώστας. Κώστα, με έχεις καταστρέψει. Ένα μήνυμα για σένα στον αέρα. Δεν μιλάει, γελάει τώρα, θα μου γελάει. Κάτι πιο εύθυμο, παιδί, η κοπέλα είναι ερωτευμένη. Πρέπει να βγάλεις τον Κώστα μια φορά μπροστά στην κάμερα. Δεν βγαίνει ο Κώστας, άσε, δεν είσαι, το έχω πει εγώ πολλές φορές, δεν βγαίνει. Πρέπει. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Ωραία, Δόμνα, συγγνώμη, ήταν η καστική παρέμβαση του Κωστάκη αυτή. Ο Κώστας μου φτιάξει τη διάθεση. Α, τώρα της την έφτιαξε τη διάθεση, ευχαριστεί πάρα πολύ, τα φιλιά του λέει. Να, τον ευχαριστώ και εγώ, έκανε πολύ ζεστή επιλογή κομματιού. Μετά από όλες τις προηγούμενες προσπάθειες. Ναι, εντάξει, ήταν άκαρπες με την τρίτη, αλλά το πέτυχε. Ναι, όχι, ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή. Ωραία, βρε Σιδόμνα, εσύ προβληματίζεσαι και κατανοώ, το κατανοώ στο βαθμό, το προβληματισμό σου, στο βαθμό του ότι αυτός έχει κάνει ένα σοβαρό βήμα στη ζωή του, έχει κάνει ένα γάμο, έχει ένα παιδί, έχει ολοκληρώσει, ρε παιδί μου, την πορεία του στις παντριές και στο, έχει κάνει και το γιο του, ξέρω εγώ, και εσύ θεωρείς ότι μάλλον μπορεί και να περνάει το χρόνο του έτσι λίγο ευχάριστα, με μια κοπέλα, ρε παιδί μου, μέσα στη ζωή, μέσα στη χαρά κτλ. Αλλά από την άλλη, όσον αφορά τη συμπεριφορά του και το πόσο ευθύς είναι απέναντί σου, αφενός, αυτό μπορείς να το κρίνεις μόνο εσύ και αφετέρου, δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του θα... Καλά, βέβαια, τι λέω κι εγώ τώρα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρη και ποτέ, αλλά θέλω να πω ότι σίγουρα εκ των πραγμάτων είναι περισσότερο όριμος από ότι ένα αγόρι στη δική σου την ηλικία. Είναι ένα σχετικό από την άλλη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κάποιοι άνθρωποι δεν οριμάζουν και ποτέ. Ναι, εντάξει, βέβαια δεν μας συμφέρει να το σκεφτόμαστε έτσι, Δόμνα μου, στην παρούσα φάση. Σκέφτομαι, μήπως όταν έρθει ο γιος του, βρω έναν τρόπο να το προσεγγίζω και να μάθω πράγματα. Το γιο. Επειδή μου, δεν θα του πω ότι είμαι κοπέρα του πατέρα του. Και τι θα του πεις? Αν μπορέσω να βρω έναν τρόπο να τον προσεγγίζω χωρίς να καταλάβει, να φανεί τυχαίο. Ρε Δόμνα, τι λες? Μην πας να μπλέξεις. Εγώ νομίζω ότι θα μπλεχτεί πάρα πολύ η κατάσταση. Ξέρεις γιατί? Γιατί κάποια στιγμή, λογικά, μέσα στα Χριστούγεννα, μέσα στις γιορτές, αφού θα είναι και εδώ ο άνθρωπος, θα σε γνωρίσει. Θα σε γνωρίσει δεν σαν νομίζω, η κοπέλα του πατέρα. Γιατί αυτό είναι εδώ ο γιος. Θα κάνει γιορτές με το γιο. Και φαντάζομαι ότι ο γιος θα θέλει να είναι και με τη μητέρα του. Δεν νομίζω να με πάει στην πρώην γυναίκα του. Και λες να κάνουν όλοι μαζί διασπασμένη οικογένεια για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μαζί. Κάτι τέτοιο πιστεύω, και αν όχι και τα δύο, ένα από τα δύο σίγουρα. Εντάξει, αλλά μέσα στο διάστημα που θα είναι εδώ, δεν νομίζεις ότι θα το γνωρίσεις? Γιατί νομίζω, λογικά, νομίζω, κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν
ο δεσμός σου, ρε παιδί μου, σε βλέπει σοβαρά και δεν σε βλέπει για να περνάει απλώς και μόνο το χρόνο του. Λογικά θα θέλει να σε γνωρίσει το γιο του. Λες να κάνει υπομονή και να περιμένει να δω. Είμαι σίγουρα κατά του να πας εσύ να βρεις το γιο και να τον πιάσεις τον πύρι-πύρι ότι είσαι τάχα δίθε μου μια τυχαία, ξέρω εγώ, και ότι του μιλάς. Μπορεί να τα κάνεις τα πράγματα πολύ χάλια. Λες, σίγουρα. Έχω προβληματιστεί, δεν ξέρω, έχω θολώσει. Γιατί? Δεν ξέρω, είμαι εδώ και δύο μέρες, είμαι αρκετά ανήσυχη. Δηλαδή, στην ουσία από τότε που ήρθε, ενώ περάσαμε πάρα πολύ ωραία και σου λέω ότι ήταν όλα υπέροχα, παρόλα αυτά, κάτι με τρώει, κάτι σαν να με αφήνει σε ησυχία. Ναι, αλλά γιατί, λογικά, έχεις δει κάποια πράγματα, δηλαδή... Δεν έχω δει κάτι. Μα δεν γίνεται, βρεσιδόμουνα μου, να μην έχεις δει τίποτα, εκτός αν είσαι επηρεασμένη από την προϊστορία σου. Μπορεί. Μόνο έτσι. Ναι, μπορεί, μπορεί. Τι ξέρω, τι να σου πω, μου φαίνεται πολύ... Ακραίο τώρα το γεγονός. Δηλαδή, και τι άκρη να βρεις από το γιο, να πας να το ρωτήσεις τι, ο πατέρας σου είναι ψεύτης, ξέρω εγώ, ή ο πατέρας σου κερατώνει, τι θα σου πει ο άνθρωπος. Για αρχή θα μπορούσα να μάθω αν είναι ακόμα με τη μητέρα του. Γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και 100% σίγουρη ότι έχει πάρει διαζύγιο. Κύριε Δόμνα, πώς το μαθαίνεις αυτό, πηγαίνεις σε έναν άνθρωπο που το γνωρίζεις πρώτη φορά και του λες γεια σου, μήπως έχουν χωρίσει οι γονείς σου. Πώς θα το πεις αυτό. Όχι έτσι. Πώς. Κανέναν τρόπο πιο ευγενικό. Δεν έχει πιο ευγενικό, δηλαδή τι. Έχω τον τρόπο μου, θα το μάθαινα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όχι. Αλλά δεν φοβάμαι μην με γνωριστούμε αργότερα και εκτεθώ. Και το συνδυάσει και εκτεθώ. Μόνο αυτό με συγκρατεί. Γιατί... Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ επίφοβο. Γιατί αν συνεχιστεί η σχέση σου με τον άνθρωπο αυτό, μια, δύο, τρεις, δεν θα είναι τα Χριστούγεννα, θα είναι το Πάσχα, ξέρω εγώ, θα τον δεις κάποια στιγμή. Δηλαδή, έστω και τυχαία, κάπως, κάπου, κάποτε, θα βρεθείς. Μην τα μπλέξεις τα πράγματα. Γιατί δεν ξέρεις μετά τι μπορεί να συμβεί. Okay. Αυτό, αν τόσο πολύ σε τρώει, ρε παιδί μου αυτό, κάνε μία πρώτη συζήτηση με τον... Δεν ξέρω και πώς να το πω, με το αγόρι σου. Ευχαριστώ. Δηλαδή, γιατί δεν τον ρωτάς ευθέως. Ξέρω εγώ, έχεις χωρίσει σίγουρα, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύω να παίζει κάτι. Ναι, αν και να σου πω κάτι, από τη μία, αυτό είναι και λίγο ρίσκο. Δηλαδή, μπορεί και να τα πάρει κιόλας ο άνθρωπος, να είναι καθαρός, να είναι ξεκάθαρος, να μην έχει να κρύψει κάτι και να σου πει, ξέρω, είσαι τρελή, δεν με πιστεύεις, σου έχω δώσει εγώ κάποιο δικαίωμα και μήπως θα κάνεις χειρότερα. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ή διαφορετικά από κοινούς γνωστούς, ή πάρ' τον από πίσω, Δόμνα. Και δες. Θες να βάλω detective. Σιγά μη βάλεις και τον αστυνόμο Σαΐνη. Άσε μας τώρα, εσύ Δόμνα, να με κρυδεύεις. Νομίζω ότι μπορείς... Για μένα αυτά. Μια φυσιολογική κατάσταση δεν μπορεί να έρθει και σε μένα. Εμείς τις φτιάχνουμε τις καταστάσεις, Δόμνα. Νομίζω ναι, τελικά εγώ έχω το πρόβλημα. Διαλέγω τους προβληματικούς. Εντάξει, δεν είναι ότι διαλέγεις τους προβληματικούς, αλλά μια σχέση που σας χωρίζει και 30 χρόνια διαφορά... Και αυτός έχει και ένα παιδί, έχει και μια πρώην γυναίκα. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι και πάρα πολύ ξεκάθαρη και ό,τι πιο σούπερ έχει έρθει στη ζωή σου. Ναι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, έτσι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο που θα μπορούσες να κάνεις είναι αρχικά να μιλήσεις ξεκάθαρα με τον ίδιο και να του πεις τι σε προβληματίζει και τι σε φοβίζει, αλλά σε φάση να του δώσεις να καταλάβει ότι δεν τον αμφισβητείς, απλώς θες να είσαι σίγουρη γιατί έχεις αρχίσει και τρέφεις συναισθήματα για το άτομό του. Πρώτα αυτό και μετά, ρε παιδί μου, να βολιδοσκοπήσεις την κατάσταση. Νομίζω ότι μπορείς να κρίνεις αν ένας άνθρωπος σου μιλάει ειλικρινά ή σου λέει μπαρμπούτσαλα. Ναι, έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι θα το καταφέρω. Πολύ απλό. Και μετά, αν και πάλι συνεχίζεις να έχεις αμφιβολίες, όλο και κάποιος θα βρεθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοθελητές τώρα, να αν θέλουν να ρουφιανέψουν τον άνθρωπο, να σου πούν τι παίζει, αν έχει χωρίσει με τη γυναίκα του ή όχι. Και νομίζω, τι δουλειά μου έχεις πει ότι κάνει. Δεν σου έχω πει, σου έχω πει ότι είναι ευκατάστατος. Τι δουλειά κάνει. Καλύτερα να μην πω τώρα. Γιατί φοβάμαι, σκέφτομαι να μην βλέπει κανείς την εκπομπή, γιατί ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει τη σχέση. Ρε παιδί μου, θέλω να πω, έχει κάποιο γραφείο, έχει κάποιο... Ναι, σε γραφείο έχει. Ορίστε. Σε γραφείο πηγαίνει, σε γραφείο δουλεύει. Ωραία. Δεν μπορείς να πάρεις και να ρωτήσεις από... Όχι να πάρεις να ρωτήσεις το γραφείο, τη γραμματέα του, ξέρω εγώ, αλλά κάπως...
Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να βρεις μια άκρη, να ρωτήσεις. Θα δώσω δικαίωμα. Ναι, τώρα θα σου πω κάτι. Πιστεύω θα εκτεθώ πολύ περισσότερο από το να αρχίσω να πηγαίνω και να ψάχνω στο γραφείο να βρίσκω άτομα. Δεν ξέρω, μου παραφαίνεται ένα αυτό με το γιο. Επειδή είμαστε κοντά στην ηλικία και επειδή από ό,τι έμαθα έχουμε και κάποιες κοινές παρέες που λογικά όταν θα επιστρέψει από Λονδίνο θα συναντήσει τα συγκεκριμένα άτομα. Οπότε ναι, δεν μου ήταν και πολύ δύσκολο να είναι. Ωραία, βάλε τους φίλους στις κοινές παρέες να ρωτήσουν το γιο. Μην μπλέκεις εσύ, Δομνάκη. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό, και χαλάρωσε και ηρέμησε και μην το σκέφτεσαι καν. Οκ. Okay. Ωραία, ναι. Λοιπόν, περιμένω νέα σου, έτσι. Εννοείται. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχω πολύ πιο θετικά νέα και να έχω καλύτερη διάθεση. Και εγώ αυτό εύχομαι, Δομνάκη μου. Φιλάκια πολλά και περαστικά. Λίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, αγάπη, τίποτα. Φιλάκια, φιλάκια. Έλα, μου, φιλάκια. Χουχ, ακούσαμε και την ιστορία της Δόμνας, τη συνέχεια μάλλον της ιστορίας της Δόμνας. Λατρεύω, λατρεύω Rolling Stones. Rolling Stones. Τους αγαπάμε. Λοιπόν, έχω νομίζω άλλη γραμμή. Ωραία, θες να τη ρίξεις. Καλημέρα. Καλημέρα, είσαι η τελευταία μου γραμμή για σήμερα. Πώς νιώθεις? Πάρα πολύ καλά. Είσαι τυχερός, πρόλαβες. Ναι, κατάλαβες ποιος είμαι. Είσαι ο Τάκης. Ναι, Νίνα. Τάκη, γλυκούλη μου, τι κάνεις? Καλά, κοριτσάρα μου, καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά, εδώ πέρα. Πήρα έτσι σαν τελευταία γραμμή να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Ναι. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιώργη από την Κρήτη και την οικογένειά του. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, εδώ που ακούω όταν μιλάει. Α, ο Γιώργος. Ναι. Ναι. Γενικά σε όλο τον κόσμο. Τάκη, ένα τσίκ πιο δυνατά, αν θες, λίγο, γιατί σε ακούω λίγο. Ναι, ναι. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχουν αυτές τις ημέρες. Τάκη, ρε Τάκη, θα σου πω κάτι. Πόσο μ' αρέσει, τρελαίνομαι, σου λέει, που έχουμε γίνει μία παρέα. Και ξέρεις, ο ένας ξέρει τον άλλον, ο ένας στέλνει χαιρετίσματα στον άλλον. Και γενικά, ξέρεις, είμαστε πολύ... Μ' αρέσει, απίστευτα. Και εγώ τη γουστάρω αυτή την παρέα, πραγματικά. Μπορεί να, είναι, να μιλάνε πολλά παιδιά, πολλοί κόσμος έτσι, αλλά και εγώ αυτό νιώθω, ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Εσείς, ακούγεται πάρα πολύ κλισέ και πάρα πολύ τέτοιο όλο αυτό, αλλά ισχύει, δηλαδή, εγώ το βλέπω στην εκπομπή κάθε φορά. Ότι ξέρεις, ακόμα και σε μηνύματα που μου στέλνουν στο Facebook, ξέρεις, μου λένε πες χαιρετίσματα στον έναν, πες τον άλλον, ο ένας μιλάει για τον άλλον, ο κύριος Πολ έχει πει και για σένα περαστικά. Και... Κάθε φορά. Δεν τον έχω ακούσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πόλη. Τον ακούω όταν μιλάει. Εντάξει, δεν έχει τύχει να πάρω πολλές φορές τηλέφωνα για να είσαι καλά. Τα λέει ωραία ο κύριος Πολ. Και γενικά, ξέρεις, είσαι ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό στην εκπομπή. Συχνά πυκνά σε αναφέρουν. Και ο Γιώργος έχει πει για σένα και ο κύριος Πολ. Και γενικά, ξέρεις, γουστάρω τρελά αυτή τη φάση που γίνεται. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Δεν τους γνωρίζω έτσι σε προσωπικό επίπεδο. Τον κύριο Πολ δεν έχει τύχει να τον ακούσω να μιλάει για μένα. Τον ακούω πάρα πολλές φορές σε όλες τις εκπομπές που βγαίνει και μιλάει πρώτος. Πρώτος ο κύριος Πολ, τελευταίος εσύ. Είναι στάνταρ. Άφησα τώρα να βγω τελευταίος για να μιλήσουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά να πούν την ιστορία τους. Λίγο πολύ όλοι έχουμε μια ιστορία στην πλάτη μας. Στάνταρ. Πώς είσαι, έχω για πες μου. Έχω μια ιστορία από τα παλιά, η οποία με κυνηγάει ακόμα. Τι? Με μια κοπελιά μου, ρε. Ήταν στα πρώτα, σχετικά από τις πρώτες σχέσεις, όταν πήγα φαντάρος το 1991. Είχε δημιουργηθεί μια σχέση, εν τω μεταξύ ήρθε και ένα παιδί στον κόσμο, δεν γνωρίζω αν είναι δικό μου ή όχι. Ήρθε ένα παιδί στον κόσμο. Ναι, είναι τώρα 19 χρονών παιδί, είναι φαντάρος. Δηλαδή παίζει να είσαι μπαμπάς. Δεν το γνωρίζω 100%, δεν είμαι ανεύθυνος για να πει κάποιος ότι δεν έχω πάρει αυτή την ευθύνη να αναγνωρίσω το παιδί. Με το παιδί μιλάμε, τηλεφωνιόμαστε σε καθημερινή βάση, βγαίνουμε για καφέ. Ξέρει λίγο πολύ, αλλά δεν είναι και σίγουρος, δεν του έχει πει η μητέρα του βασικά όλη την αλήθεια.
Γιατί δεν το γνωρίζω κι εγώ, δηλαδή εκείνο το διάστημα, όσο να καταλάβεις γιατί λέω ότι δεν είμαι σίγουρος, τύχαινε να είμαστε σε διάσταση, μία να τα βρίσκουμε με την πιτσιρίκα, μία να ξαναπολάμε. Καλά, συγγνώμη, και αυτή γιατί δεν λέει τουλάχιστον στο παιδί ποιος είναι ο μπαμπάς, ρε εσύ, Τάκη. Δηλαδή τώρα έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Λέει, να πω κάτι, τώρα δεν τα ξέρω τα γυναικεία τα ζητήματα. Λέει ότι δεν είναι σίγουρη το αν είναι δικό μου ή είναι ενός άλλου φίλου που όταν δεν ήμασταν μαζί ήταν με αυτόν. Ναι. Ο φίλος της παρηγοριάς πρέπει να ήταν αυτός. Ναι, ο παρηγορητής. Ήταν της παρηγοριάς, ναι. και λίγο πολύ... Καλά, το παιδί πω, τώρα 19... Εγώ σε άλλη σχέση που μπλέκω κάτι με τραβάει... Δηλαδή, παρόλο που έχω χωρίσει με την κοπέλα, βλεπόμαστε ακόμη και τώρα, τηλεφωνιόμαστε, αλλά είναι κάτι διαφορετικό με στην καρδιά μου. Δηλαδή, και με τη νέα μου κοπέλα να είναι, που μου έχει τύχει να την αγαπάω τρελά, την καινούργια μου σχέση, όταν θα με πάρει η συγκεκριμένη κοπέλα, να μην πω το όνομά της, και να το πω λίγη τώρα, προφανώς και σπάνε το όνομα, κλειώ τέλος πάντων, όταν τύχει να μιλήσω με τη συγκεκριμένη κοπέλα, κάτι αλλάζει μέσα μου. Και ας είμαι και σε καινούρια σχέση και ας είμαι τρελά ερωτευμένος, αυτό που λέγαμε. Είναι, Βρετάκι, είναι αυτό το καρμικό. Είναι αυτή η καρμική έρωτης. Καρμική. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι καρμική κάποιοι έρωτες που σε κυνηγάνε, ρε παιδί μου. Και πας να ξεκολλήσεις και σντουβ σκουντουφλάς ναι, πάνω τους κάθε φορά και τρως τη σφαλιάρα σου και βλέπεις πουλάκια. Είναι να μην σου τύχει αυτό ότι το πράγμα. Έχει μια θέση στην καρδιά μου που δεν ξέρω. Ίσως να είναι και υποσυνείδητα ότι είναι και το παιδί στη μέση. Μπορεί βέβαια να μην έχω κάνει εξετάσεις, να μην έχουν γίνει κάποιες εξετάσεις, να δούμε αν όντως είναι δικό μου το παιδί. Δεν μου μοιάζει καταπληκτικά. Δηλαδή, αν σου στείλω μια φωτογραφία, θα δεις το παιδί μου μοιάζει καταπληκτικά. Σου μοιάζει καταπληκτικά, Βρεστάκι. Ήταν και στην περίοδο αυτή που ήδη τραβιώσασταν. Τότε τι το ψάχνεις, το παιδί μάλλον είναι δικό σου. Ναι, αλλά σου είπα, Νινά, ότι εκείνο τον καιρό, επειδή ήμουν εγώ φαντάρος, τύχαινε δηλαδή να έχουμε κάποιες λογομαχίες, κάποιες φορές δεν ήμασταν μαζί και το παιδί. Μάλλον έμεινε έγκυος εκείνο το διάστημα που ήμασταν μαζί και δεν ήμασταν. Τώρα δεν ξέρω μια γυναίκα αν μπορεί να βάλει τις μέρες κάτω με ακρίβεια. Αλλά ούτε εγώ ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι μου είπες? Λέω ούτε εγώ ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια υποθέτω ότι γίνεται. Δεν ξέρω κιόλας. Να γνωρίζει η γυναίκα ακριβώς, δεν νομίζω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μέρα διαφορά, έτσι. Για μέρα διαφορά. Ναι, δηλαδή μιλάμε τώρα να μην είμαστε μαζί μια εβδομάδα και ενώ να ξέρω ότι εκεί που τα σπάσαμε γιατί είχε και ένα, πώς να σου πω, ένα χαρακτήρα δεν το είχε, πώς να σου πω, δηλαδή θα πήγαινε με έναν άλλον άντρα έτσι για να μου τη σπάσει και να με κάνει να ζηλέψω, να σου το πω έτσι. Κατάλαβα. Ήταν και αυτή η εγωίστρια. Λέει και η ίδια ότι δεν γνωρίζει αν το παιδί είναι δικό μου. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Τεστ πατρότητος γίνονται πλέον πολύ εύκολα, νομίζω. Ναι, εννοείται. Έχουμε πει ότι κάποια στιγμή θα το κάνουμε γιατί θα το ζητήσει και το παιδί. Δηλαδή, και αυτό αναρωτιέμαι κιόλας. Το παιδί αυτό, εντάξει, δεν είναι παιδί, είναι 19 χρονών. Ναι, είναι 19 χρονών. Δεν έχει ψαχτεί ποτέ. Παιδί μου, έτσι, αφού λες ότι ούτως ή άλλως έχετε μία σχέση, τουλάχιστον να ξέρει, έτσι, τύπης, τουλάχιστον. Να σου πω, ρε, να δεν ξέρω τι του έχει πει. Εμένα μου έχει πει η ίδια ότι εντάξει, του έχει πει του παιδιού ότι μάλλον ο Νότης, γιατί με φωνάζει Νότη αντί για Τάκη, μάλλον ο Νότης είναι, του έχει πει, δηλαδή σου λέω τώρα τι μου έχει πει εμένα, ότι το πιο πιθανό είναι να είναι ο Νότης ο μπαμπάς σου ή ο Τάδε, ξέρω εγώ, ή κάποιος άλλος. Του έχει πει άλλος, έτσι το παιδιού άτομο. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει και τι του έχει πει το παιδί πραγματικά. Εγώ με το παιδί έχουμε απίθανη σχέση. Πηγαίνουμε και για καφέ μαζί, έρχεται στο σπίτι μου, τηλεφωνιόμαστε, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Του είχα ανοίξει λογαριασμό, του έχω βάλει κάποια χρήματα εκεί του παιδιού. Αλλά δεν δηλαδή ξέρω... λειτουργεί, ρε παιδί μου, αυτή η πατρική σχέση. Έχετε... Ναι, ας μην είναι το παιδί, όχι αναγνωρισμένο, ας μην είναι δηλαδή, πώς να σου πω, 100% ότι είναι δικό μου. Ναι. Ναι. Μεγάλωσε το μεταξύ στο σπίτι μου μέχρι τα 5 του, έτσι, γιατί μετά χωρίσαμε οριστικά, άσχετα το αν βλεπόμαστε, εννοώ ότι μιλάμε, βγαίνουμε για τον καφέ, με τη μαμά του μιλάω τώρα. Πες, Τάκη, ιστορία μου αμαρτία μου είσαι, ρε πουλάκι μου, εσύ. Εντάξει, μου έχουν τύχει κάποια περιστατικά, ίσως και να ήταν και τα μυαλά έξω από το κεφάλι, για να μην πω κάτι άλλο.
που έτυχε δηλαδή και ήρθαν έτσι τα πράγματα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι και σε κάποια άλλη σχέση που μπαίνω, όχι είναι εκεί το μυαλό μου, αυτόματα δηλαδή αν είμαι, που μου έχει τύχει να είμαι τρελά ερωτευμένος μια καινούργια μου σχέση, να με πάρει η ίδια η Κλειό τηλέφωνο και με το που μιλήσω δηλαδή κάτι άλλο να αλλάξει βάση μου. Δηλαδή αν θα μου πει ότι ξέρεις, έλα τώρα να βρεθούμε, θα πάω. Κάτι, χρειάζομαι κάτι, ξέρω εγώ, θέλω να μιλήσουμε, οτιδήποτε. Ναι. Θα πάω, θα μου πεις εντάξει, τι τρελός, τι τρελός. Ξέρεις, Τάκη, εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής, ότι συνήθως η κατάληξη αυτών έτσι των μεγάλου, του μεγάλου έρωτα, των σχέσεων που είναι έτσι πολύ δυνατές για μας και που μας έχουν επηρεάσει κλπ. Κλπ. Είναι αυτή. Δηλαδή, συνήθως αυτές οι σχέσεις οι πολύ έντονες που έχουν ένταση μέσα, μπόλικη, και που είναι, σε κατακλείζουν, συνήθως δεν έχουν τόσο θετική έκβαση. Δηλαδή, σπάνια καταλήγουν όντως μαζί αυτά τα ζευγάρια στο τέλος. Ναι, το πιστεύω και εγώ και σου λέω τώρα φαντάζομαι. Έτσι νομίζω. Ότι οι μεγάλοι έρωτες πάντα δεν έχουν καλό τέλος, εν πάση περιπτώσει. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, ρε Σινέα. Να σου πω κάτι. Δεν έχω λογοφέρει ποτέ με αυτή την κοπέλα. Απλά δεν ήθελα να είμαστε μαζί ακόμα και όταν έχασα τον αδερφό μου πριν 3 χρόνια. Συγγνώμη, είπαμε να συζήσουμε. Αλλά κάτι μου στράβωνε και όπως σου είχα να πει στην προηγούμενη εκπομπή... Να συζήσετε ή να συζητήσετε. Να συζήσουμε. Δηλαδή, τραβιέστε κανονικά ακόμα. Υπάρχει, παίζει στη ζωή σου. Ναι, παίζει στη ζωή μου και φαντάζομαι ότι αυτό είναι από το 91 όταν ήμουν εγώ φαντάρος και λίγο πριν τα είχαμε φτιάξει. Μετά έφυγα εγώ φαντάρος το 91. Εντάξει, εννοείται ότι πήγα Τρίπολη, μετά ήρθα εδώ στην περιοχή μου κοντά. Βλεπόμασταν. Αλλά και μέχρι και τώρα, δηλαδή το παιδί, φαντάζομαι ότι όταν γεννήθηκε, γεννήθηκε και μέναμε στο σπίτι μου. Μέχρι τα 5 του μέναμε στο σπίτι μου. Με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου. Γιατί ήταν κάτι που ήρθε λίγο. Τάκη, είχες δεχτεί τη φάση και τότε ότι το παιδί μπορεί και να μην είναι δικό σου. Μέχρι 5 χρονών δηλαδή το είχες μεγαλώσει σαν να είναι δικό σου. Ναι, εννοείται, ναι. Αλλά σκάλωσα πιο πολύ. Και εσύ ακομπλεξάριστος όταν... έτσι, τελείως. Ακομπλεξάριστος, μπράβο. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Ένα παιδί δεν θα ήταν πρόβλημα. Και πιστεύω ότι είναι στενόμυαλοι όσοι θεωρούν ότι ένα παιδί είναι πρόβλημα να ανοίξουν μια γυναίκα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα παιδί, να ανοίξουν σπίτι με μια γυναίκα που έχει παιδί. Δεν νομίζω ότι θα σου φάει κάτι το παιδί από πάνω σου, το να δεχτείς ένα παιδί που δεν είναι δικό σου. Για όνομα του Θεού, έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι στράβωσα γιατί μου είπε, μίλαγα και με τη μητέρα της όπως και μιλάω ακόμα και με τον πατέρα της. Είναι χωρισμένοι βέβαια οι γονείς της. Αλλά πριν 3 χρόνια που έχασα εγώ τον αδερφό μου, πριν 2,5, μου είπε να συζήσουμε. Το θέμα είναι ότι όταν είπα εγώ να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα και να κάνουμε ένα παιδί, με προβλημάτισε που μου είπε η μάνα της, εντάξει, αφού αυτό είναι... Σαν παιδί σου δεν είναι μεγάλο στο σπίτι. Λέω εντάξει, άλλο να μεγαλώνει στο σπίτι μου, μεγάλο μέχρι 5. Τώρα το παιδί είναι 19, πόσο είναι, το 94, αν δεν κάνω λάθος, είχε γεννηθεί 24 Ιανουαρίου. Άλλο τώρα να μεγαλώσει το παιδί και να το μεγαλώσω εγώ με τις δικές μου αρχές, και άλλο τώρα να αφήσω ένα παιδί 5 χρονών και να το δω 19. Ναι. Πάλι το αγαπάω, αλλά δεν είναι, πώς να σου πω, δεν το νιώθω ότι έχει πάρει τις δικές μου αρχές και αυτά που θέλω εγώ. Ναι. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Αυτός ήταν ο λόγος γιατί της είπα να φύγει από εκεί. Όταν μου είπε να συζήσουμε, της είπα να φύγει από εκεί που μένει με το παιδί. Εν τω μεταξύ με αυτόν που μένει ήταν χωρισμένος, για να σου δώσω να καταλάβεις όλη την ιστορία. Παντρεμένος και χωρισμένος αυτός με μεγάλα παιδιά, 25 χρονών ο ένας το γιος και 27-28 η κόρη. Και μια ηλικία 57, πώς ήταν αυτός. Και όταν μου είπε η ίδια να συζήσουμε, όταν έχασα τον αδερφό μου και της είπα εντάξει, της περίμενα να φύγει. Περίμενα 5 μέρες, 10 μέρες, τίποτα. Της λέω Κλειώ, τι θα γίνει, θα φύγεις να συζήσουμε όπως είπαμε. Και να φύγω σιγά σιγά και ξέρεις θα με κυνηγήσει και δεν θα με αφήσει ησυχία και να μαζεύω σιγά σιγά τα πράγματά μου. Πράγμα που έβλεπα ότι καθυστερεί. Και δεν μπορούσα ούτε να περιμένω γιατί υπήρχε κάτι που θα μπορούσα να προχωρήσω τη ζωή μου. Και εκεί ήταν και το λάθος μου, ότι έκατσα να την περιμένω. Αλλά από ό,τι βλέπω γενικά στη ζωή μου, όταν κάνω μία σχέση, παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο. Και δεν ξέρω τι είναι αυτό που με τραβάει πάνω της, ενώ ξέρω ότι δεν μπορώ πλέον να ανοίξω σπίτι με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Γιατί αν είχα ανοίξει όταν ήμουν
25 χρονών. Κοίτα να δεις. Αρχικά το ότι παρεμβαίνει μέσα στη σχέση σου σημαίνει ότι της έχεις δώσει και εσύ το δικαίωμα να μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα δεν φταίει αποκλειστικά η Κλειό. Όχι, όχι, δεν λέω ότι φταίει, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι κάτι που με κρατάει πίσω και δεν μπορώ να... Μάλλον είναι εσύ, Τάκη μου, το αποθυμένο σου αυτό. Μάλλον εσύ κατά βάθος και υποσυνείδητα αυτό αποζητάς, αποζητάς να είσαι με την Κλειό. Γιατί όταν μου λες ότι κάνεις ένα νέο ξεκίνημα μαζί με μια άλλη κοπέλα και ότι είστε καλά και ότι γουστάρεις και ότι έχεις και συναισθήματα με την άλλη και παίρνει η Κλειό τηλέφωνο και αφήνεις εσένα να σε καταβάλει όλο αυτό και να σου αλλάξει τους ρυθμούς σου και τα συναισθήματα που έχεις για την άλλη κοπέλα, το απλώς και μόνο το τηλεφώνημα της Κλειούς, σημαίνει ότι και σε να σε τρώει, ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα σου. Όχι, όχι, σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό που είπες επίσης, το ότι ξέρεις τι, δεν μπορώ να ανοίξω πλέον σπίτι με την Κλειό, γιατί τότε που ήμουν και 25 δεν το έκανα τώρα, άρα θα το κάνω τώρα. Εγώ είμαι κάθετη αρνητικά απέναντι σε αυτό που λες. Μάλλον αρνητικά κάθετη απέναντι σε αυτό που λες. Ξέρεις γιατί το λέω. Όπως σου είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή σου, είχα πει ότι όταν ραγίσει το γυαλί, δεν ξανακολλάει. Ναι ρε Σιτάκη, αλλά ξέρεις τι, δεν ξανακολλάει. Αλλά όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος ζουζουνίζει γύρω σου, γύρω και εσύ γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, και ότι ό,τι προσπάθεις και να κάνεις ξαναγυρνάς τα ίδια, πρέπει αν μη τι άλλο να δώσεις μια τελευταία ευκαιρία σε αυτή τη σχέση, να δεις αν μπορεί να ευοδοθεί. Κάτω βέβαια από καινούργιες βάσεις, έτσι. Δηλαδή πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το έρημο το παιδί ποιανού είναι. Δηλαδή, απλώς και μόνο για να ξέρεις, να αρχίσουν να ξεδιαλύνονται τα πράγματα. Να την πιάσεις κάτω, ξέρω εγώ, να μιλήσετε και εφόσον θέλει και αυτή, να γίνει ένα τεστ πατρότητος και το παιδί φυσικά, έτσι, και να αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνει κατάσταση μεταξύ σας. Και ίσως να μπορέσετε από τη στιγμή που δεν είχε γίνει και ποτέ να μείνετε και σαν ζευγάρι μόνοι σας μες στο σπίτι, υπήρχε η μαμά σου και η μπαμπά σου, μετά δεν έγινε, τέλος πάντων όπως είπες και εσύ. Να το δείτε κάτω από καινούργιες βάσεις το πράγμα, για να μπορέσετε να σας φύγει και από το μυαλό σας, έτσι, να φύγει και από το δικό σου το μυαλό, για να δεις αν σου κάνει, μένεις μαζί της. Αν δεν σου κάνει, βγαίνει από το μυαλό σου και βρίσκεις ένα καινούριο άνθρωπο με τον οποίο να μπορείς και να συνεννοηθείς και να μην έχει συνέχεια κολλημένο, να μην είσαι κολλημένο σε αυτή την αιμονή συνέχεια. Να το δοκιμάσεις, να δεις. Βγαίνει ή δεν βγαίνει κάπου. Ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι αν θα ήταν να βγει κάτι θα έβγαινε ρε Σιλίνα. Γιατί και με τον άλλο άνθρωπο που συζεί τώρα, συζεί σίγουρα, αυτό που σου λέω είναι 100%, όχι λόγω της ηλικίας, έτσι, γιατί σου είπα είναι μεγάλος, είναι 55-57 χρόνια αυτός ο άνθρωπος. Πέρα του ότι έχει αυτή την ηλικία, ζητάει και αυτή το ίδιο πράγμα ό,τι ζητάω και εγώ. Δηλαδή όταν φεύγει ο δικός της, αυτός που συζεί τώρα, με παίρνει τηλέφωνο, έχει τύχει δηλαδή να φύγει 5 η ώρα για δουλειά το πρωί και να με πάρει τηλέφωνο να πάω. Αλλά όταν είμαστε μαζί δεν συμβαίνει το ίδιο, δηλαδή να πούμε να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Ίσως επειδή έχουμε περάσει πολλές καταστάσεις, ίσως επειδή δεν κόλλησε από την αρχή και το παλέψαμε αρκετές φορές. Τάκη, πολύ τρελά αρρωστημένη κατάσταση τώρα αυτή. Δηλαδή τι, είστε ο ένας η καβάντζα του άλλου και η ασφάλεια και... έρωτας και λίγο αγάπη και λίγο συνέστημα και λίγο παρελθόν και λίγο... Okay, και στο φινάλε αυτή έχει κάνει, έτσι, έχει κάτι. Έχει μία σχέση, έχει έναν άλλον άνθρωπο. Εσένα, νιώθω ότι σε τραβάει πάρα πολύ πίσω όλο αυτό. Ναι, και ότι δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Δεν μπορείς εσύ να είσαι το αποκούμπι του άλλου, μόνο και μόνο γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Μπορείς να κάνεις αλλιώς, μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου και να κόψεις και επαφές αν θες. Αυτό που λες είναι λίγο δύσκολο να κόψω επαφές, ρε Σιλίνα. Μπορείς. Γιατί όπως είπα, μεγάλωσε στο σπίτι μου και σου λέω τώρα τα. Όχι με το παιδί, Τάκη. Όχι με το παιδί. Ναι, με αυτή είναι να κόψω επαφές, μου λες. Γιατί, αν νομίζεις ότι θα προωθηθεί η δική σου συναισθηματική ζωή έτσι, να το κάνεις. Δεν μπορείς να είσαι φόρου ζωής μόνος σου και όποτε θέλει η κοπέλα να πηγαίνεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, βέβαια σου λέω είναι δύσκολο να κόψω επαφές για το λόγο ότι επειδή μεγαλώσαμε από πιτσιρίκια σχετικά, έτσι. Δηλαδή γνωριστήκαμε 17 χρονών, ξέρω εγώ, και από 19-20 ήμασταν σχετικά μαζί.
Γνωρίζει την οικογένειά μου, γνωρίζει τον αδερφό μου. Έλα, Τάκη, τώρα αυτά τα έχουμε περάσει όλοι και γνωρίζει τη μαμά μου και γνωρίζει τον μπαμπά του και τη θιά του. Είναι, και το... ξέρεις κάτι, είναι μικρή εδώ η περιοχή που μένω, Νέα Μάκρη να σου πω. Και λίγο πολύ μπορεί να μάθει τι κάνω, που τραβιέμαι, όπως και εγώ τα ίδια. Δεν μπορώ να κόψω επαφές γιατί μιλάει με τον αδερφό μου. Τυχαίνει και κάνει και παρέα με τον αδερφό μου. Οπότε δηλαδή και να θέλω εγώ να βάλω ένα χι σε αυτή τη σχέση, οριστικό δηλαδή, και να πω τελείωσε, πάω σε κάτι καινούριο, ανά πάσα στιγμή όπως έχει τύχει, δηλαδή να μην είμαστε μαζί και να έρθει με τον αδερφό μου στο σπίτι έτσι να πιούνε για ένα καφέ. Οπότε θέλοντας και εμείς, να μου πεις και πού θα τραβήξει αυτό το πράγμα. Αποστασιοποιήσου εσύ. Δεν χρειάζεται, αφού δεν μπορείς να την κάνεις πέρα σαν οντότητα, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο, γιατί σον και ντέ είναι μες στο σπίτι σου κτλ. Και, τι βλέπεις. Αποστασιοποιήσου εσύ. Προσπάθησε να περιοριστείς εσύ και να βάλεις εσύ ένα τέρμα, ένα φραγμό στο μυαλό σου, κατά πόσο μπορείς να τις επιτρέπεις να εισχωρείς τη ζωή σου. Καταλαβαίνεις τι λέω? Σίγουρα. Δηλαδή, εσύ είσαι σε μια φάση τώρα που κάνεις ένα καινούργιο ξεκίνημα, που προσπαθείς να πατήσεις τα πόδια σου ξανά, που χίλια δύο. Αυτές οι καταστάσεις νομίζω ότι δεν βοηθάνε ιδιαίτερα. Το ξέρω, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη φάση και καταλαβαίνω ότι και εσύ κολλείεσαι λίγο να... Αλλά δεν νομίζω ότι σε βοηθάει. Έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, είτε είμαστε μαζί είτε όχι. Αλλά μήπως αυτό είναι λίγο και συνήθεια, μήπως είναι αυτό και λίγο ότι έχει συνηθίσει να βρίσκεται αυτή η γυναίκα στη ζωή σου, ότι έχει συνηθίσει να υπάρχει, να τη βλέπεις, να μιλάτε, να τραβιέστε. Δηλαδή, okay. Κάποια στιγμή αυτά που μας χαλάνε πρέπει να τα αφήνουμε λίγο πίσω. Και από τη στιγμή που πιστεύεις εσύ ότι δεν μπορεί να ευοδοθεί η κατάσταση αλλιώς, δηλαδή να συνεχιστεί, να βγει κάτι άλλο, να προωθηθεί διαδιαφορετικά, το λες μόνος σου, ούτε και να δεις, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι άλλο. Τότε κόψε το, Τάκη. Κόψε το και αυτό. Είσαι δυνατός άνθρωπος, είσαι ένας άνθρωπος που έχει στόχους, που προσπαθεί να κάνει πράγματα στη ζωή του, να κάνει μια καινούργια αρχή, να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Δεν νομίζω ότι σε βοηθάει αυτό το τράβηγμα. Αυτό. Από εκεί και πέρα, φυσικά, είναι καθαρά δική σου επιλογή το τι θα κάνεις και το πώς θα αντιδράσεις. Εμένα η συμβουλή μου αυτή είναι: προσπάθησε να περιορίσεις κάθε τι που δεν σε αφήνει να κοιτάξεις μπροστά. Σίγουρα, Ρεσίνη, να το έχω σκεφτεί και αυτό που λες, ότι να κόψω τελείως επαφές. Απ' την άλλη πάλι δεν έχω και λόγο να το κάνω, δηλαδή δεν μπορώ ξαφνικά να της πω ή να μη σηκώνω το τηλέφωνο ή δεν ξέρω, δεν έχει συμβεί κάτι δηλαδή που να με κάνει να νιώθω άσχημα. Ωραία. Ότι δεν είμαστε μαζί, εντάξει. Τότε να μην... προσπάθησε να το περιορίσεις μέσα σου, στο δικό σου το μυαλό, δηλαδή okay, να σήκωνε το τηλέφωνο, όταν τη βλέπεις στο σπίτι σου χαιρέτα, τη μίλησε έτσι κανονικά, αλλά... Όταν σε παίρνει τηλέφωνο 5 ώρα το πρωί και σου λέει έλα, έφυγε ο άλλος, ξέρω εγώ, έλα από εδώ, να σε δω, να μιλήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Πες της, κοίτα να δεις. Δεν γίνεται. Γιατί δεν βγάζει και πουθενά, γιατί δεν μας βοηθάει ούτε εμένα ούτε σένα και παίξε το λίγο έτσι. Εγώ αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνεις. Δεν ξέρω, ρε Σινίνα, γιατί όπως σου λέω είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Γιατί ξέρει και αυτή ότι μέλλον με αυτόν που είναι τώρα δεν έχει, γιατί είναι παντρεμένος, χωρισμένος, που δεν πρόκειται να την πάει στην εκκλησία. Δεν έχει παντρευτεί ποτέ η κοπέλα. Ποντάρει πάνω μου, πάντα μου λέει ότι μαζί θα πεθάνουμε, μαζί θα ανοίξουμε σπίτι. Μαζί θα πεθάνουμε, σου λέει. Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή τώρα... Κι αυτή, ωραία. Που το πιστεύει αυτό που λέει, ότι ξέρεις, μαζί θα γεράσουμε, μαζί θα περάσουμε την υπόλοιπη ζωή, ενώ δεν είμαστε μαζί. Όταν πάλι είμαστε μαζί να συγκατοικήσουμε, δεν νιώθω εγώ καλά. Καταρχάς με δεσμεύει σε πολλά πράγματα. Δεν θέλει τις φιλίες μου, δεν θέλει τα χόμπι μου, θέλει όπου πάω να είναι μαζί, δεν ξέρω αν αυτό είναι αγάπη, ζήλια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να μπω σε ένα κλουβί ή να με βάλει κάποιος σε ένα καβούκι. Τη στιγμή που έτσι με γνώρισε, έτσι τη γνώρισα, ή δέχεσαι τον άλλον όπως είναι ή δεν τον δέχεσαι καθόλου. Σίγουρα. Σίγουρα κάποια πράγματα δεν μου αρέσουν. Περιορισμός γενικά δεν μου αρέσει, όπως δεν θέλω να βάλω περιορισμό σε κάτι άλλο, σε έναν άνθρωπο, δεν θέλω να μου βάλει κι άλλος, είτε στις φιλίες μου, είτε στα χόμπι μου, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με μένα. Κατάλαβα.
Υπομονή τότε, έχεις να κι άλλη μία μάχη, εξτρά. Ναι. Αλλά τουλάχιστον αυτή την ψιλογουστάρεις κιόλας, δηλαδή θες και μπλέκεις, νομίζω. Ναι, ναι, εντάξει, αλήθεια είναι, ναι, δεν το έχω ξεκαθαρίσει κι εγώ, ίσως... κάτι με κρατάει κολλημένο εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ίσως αν πάρω την επιβεβαίωση ότι το παιδί δεν είναι δικό μου, ίσως να ξεκολλήσω. Αλλά ίσως και να με κρατάει αυτό, ότι περιμένω, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει και το τεστ πατρότητας για να δούμε ποιο είναι το παιδί. Θα το ζητήσει και το ίδιο το παιδί, άσχετα από αν το παιδί ξέρει τώρα ότι ο παπάς του είναι ο Τάκης κατά 90%, αλλά δεν είναι και επιβεβαιωμένο. Κάποια στιγμή θα το ζητήσει και το ίδιο το παιδί. Ναι. Απλά δεν θέλουμε εγώ και η μαμά του να το βάλουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία ή να του ξύσουμε τέτοιες πληγές που είναι ολόκληρος άντρας, έτσι. Ναι. Κατάλαβα. Σιγά σιγά όλα θα φτιάξουν, Τάκη, όλα θα φτιάξουν. Εγώ εύχομαι αυτό που εύχομαι κάθε φορά όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, την επόμενη φορά που θα πάρεις, τα πράγματα να είναι ακόμα καλύτερα για σένα. Έτσι να... Ευχαριστώ πολύ. Να, κάθε φορά να σε ακούω και καλύτερα, ρε παιδί μου, και πιο κατασταλαγμένο και πιο σίγουρο και πιο χαρούμενο και πιο μέσα στη ζωή. Αυτό θέλω εγώ. Θέλω φυσικά να μαθαίνω νέα σου κάθε φορά και εύχομαι να πάνε όλα καλά, ειλικρινά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Τηλέφωνο, εντάξει, μπορώ να μην παίρνω για να αφήνω και τα άλλα τα παιδιά να μιλάνε, αλλά εννοείται ότι σε βλέπω συνέχεια, ακούω, διαβάζω τις απόψεις σου και τα λεγόμενά σου. Πραγματικά μου αρέσει η παρέα, όπως είπες, μια μεγάλη παρέα που έχουμε κάνει. Και σίγουρα είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να μιλήσουν, ανεξάρτητα δηλαδή μπορεί να μην παίρνουν τηλέφωνο, γιατί είναι το θέμα που ίσως αυτό είναι που τους βάζει σε κάποιο, πώς να σου πω... σκαλώνει, εντάξει, δεν είναι και ότι πιο εύκολο να βγάλεις τα πλητά σου στη φόρα, το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, εντάξει, γιατί και εγώ να σου πω κάτι, για να είμαι ειλικρινής, τώρα ξέρω, θέλω να κλείσει και την εκπομπή σου. Εμένα πιο πολύ δεν θα είχα πάρει τηλέφωνο, αν ήταν η πρώτη φορά που είχε τύχει να σε δω, έτσι. Ναι. Απλά με βάλει στην πρίζα ένας τύπος, για να θυμίσω λίγο την περίπτωση, όταν είχες θέμα με τις καταχρήσεις, με βάλει λοιπόν, ο προηγούμενος που είχε πάρει εμένα τηλέφωνο, με βάλει στην πρίζα γιατί είπε, παιδιά, πάρτε κόκα και είναι όλα ουάου και είναι όλα τζάμι. Λοιπόν, αυτό ήταν που με πάλι στην πρίζα, γιατί καλά το είπε, αλλά δεν τους είπε όταν δεν πάρεις κόκα πώς είσαι. Και επειδή στυχαίνει να ακούνε, όπως σου είπα, πολλά παιδιά που δεν παίρνουν τηλέφωνο για τον ΑΒ λόγο. Mm-hmm. Και τους είπε μόνο αυτό το πράγμα, ότι είναι το wow όταν πάρεις, αλλά δεν τους είπε το όταν δεν πάρεις πώς είσαι. Γι' αυτό και με μπρίζωσε και πήρα τηλέφωνο. Και από εκεί ξεκίνησε. Είδες που μας βγήκε σε καλό, βρε Σιτάκη. Είδες που μας βγήκε σε καλό τελικά αυτός. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ξαναλέω. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά και στο Γιώργη, αν και δεν το γνωρίζω, στην οικογένειά του. Και χρόνια πολλά και με υγεία για όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά επίσης. Βέβαια θα τα ξαναπούμε, πιστεύω. Τι χρόνια πολλά λέω κι εγώ. Ναι, κάποια στιγμή δεν σταματάνε οι εκπομπές εδώ. Όχι, θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Φιλάκια εννοείται. Πολλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά, να φιλάκια, Τάκη μου. Γεια σου. Καλώς βράδυ. Λοιπόν, φτάσαμε τσίκι τσίκι και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Το Nina's Night over για αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον. Την επόμενη εβδομάδα πάλι εδώ θα είμαστε πάλι μαζί σας για να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε και έτσι να γελάσουμε με ό,τι μας προβληματίζει. Γιατί να ξέρετε ότι όταν γελάς, ακόμα και με τον εαυτό σου, όταν προσπαθείς τα πράγματα να τα δεις με μια θετική πλευρά και με χιούμορ πάντα, σίγουρα γίνονται πιο εύκολα μετά. Όλα ξεδιαλύνουν, όλα γίνονται πιο απλά. Βάλτε χιούμορ στη ζωή σας, βάλτε γέλιο και όλα θα φτιάξουν, όλα θα καλυτερέψουν. Μέχρι λοιπόν την Τρίτη που εγώ θα είμαι ξανά κοντά σας, να γελάτε, να χαμογελάτε και να περνάτε σούπερ. Ρίξε μια τελευταία φορά τη σελίδα μου στο Facebook. Η σελίδα στο Facebook, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, Πούντι, Νάτι, είναι εκεί και σας περιμένει να στείλετε τις προτάσεις σας για θέματα της εκπομπής, να στείλετε τις ατάκες σας, να στείλετε τα φιλάκια σας, τα χαιρετίσματά σας και ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να στείλετε τις απορίες σας, αν έχετε, οτιδήποτε μου θέλετε να μου πείτε. Κάτι άλλο, φιλάκια από τον Κωστάκη, φιλάκια και από μένα, την Τρίτη στις 11, done. Γεια! Yeah.